Όπως κατά στο RFM 94,6, όλα τα άλλα τα πάμε. Μπορείτε να μπείτε στο σέντρο σταθμού του RFM.gr, να μπείτε σε νότα live, να ακούσετε την εκπομπή και ταυτόχρονα συμμετέχετε σε αυτή μέσω μηνυμάτων. Και πάμε στον πρώτο. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν γιατί αργήσαμε. Ναι, εννοείται. Πάμε. Ναι. 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 Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Ηρακλή. Ναι. Είχατε με δεκάδα πριν από λίγο το Ολυμπιακό, θα κατεβάσει μεθαύριο. Από ό,τι φαίνεται είναι δύο περιπτώσεις. Η Τροφίδης ή... Πέστον, όχι Αβραάμ, ή Τροφίδης. Ναι. Αν παίξει με τέσσερις πίσω... Αν παίξει με τέσσερις θα είναι Τροφίδης, αν παίξει με τέσσερις... Μπράβο, αλλιώς είναι ο Μασούρας, ναι. Ναι. Αλλά ο Μασούρας παίζει έτσι κι αλλιώς. Ο Μασούρας, αν θα παίξει με τέσσερις πίσω, θα παίξει μπροστά στα εξτρέμ. Αν θα παίξει με 3-4-3, θα πάρει όλη την πλευρά. Απλά πράγματα. Ναι, σωστό. Αν παίξει με τρεις πίσω, ο τρίτος είναι ο Αβραάμ. Ναι. Αβραάμ, ναι, Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι τρίτος. Αλλά στους τέσσερις δεν παίζει. Ο, δεν παίζει στους τέσσερις, Αβραάμ. Ναι, γιατί με μπερδέψατε τώρα πώς το. Όχι, η τετράδα θα είναι. Θα παίξει αριστερό μπακ ο Ρωσίδης. Ωραία. Αν παίξει με τρεις, θα παίξει ο Αβραάμ και θα είναι στον μπακ ο Ρωσίδης. Απλά πράγματα. Άρα είναι μεταξύ Αβραάμ και Ρωσίδη. Και έχει και λογική από το να βάλει και τους δύο μαζί. Όχι, απλώς άλλο το να κοιτάξω. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από την πρώτη που λέμε εξάδα με την παλιά μέτρηση, δηλαδή με την παλιά ρύθμιση, mm-hmm. μέχρι το 6 και το 6, στους 6 παίχτες, παίζει μόνο ο Μπα ή ο Σίσα, γιατί ο Μπα και ο Σε είχαν την δεκάδα, έπαιζε ή ο ένας ή ο άλλος και ο πολύ μπάλα, εν πάση περιπτώσει. Παίξαν αρκετά μαζί. Δεν είναι ένα δίδυμο το οποίο. Βέβαια, δεν είναι μόνο. Όχι, γιατί είχε βγάλει και κάποιο κάποιες άλλες φορές. Βασικό ήταν σε μέδο όμως. Ναι, απλά και σε μεγάλες στιγμές όπως το διπλό σε Λονδίνο, με μπάση σε είχαμε παίξει. Ναι, αλλά επειδή είχε όμως και πάρει κόκκινο σε μέδο. Βέβαια, το ξέρω. Και αλλά έχουν παίξει, δηλαδή γνωρίζουν ένα άλλο. Δεν ήταν και τόσο κακό αυτό. Έχουν παίξει, αλλά βασικό ήταν σε μέδο. Και έπαιζε πλάι ο μπάση συνήθω και λιγότερο φυσέ. Θέλω να πω λοιπόν, μέχρι και το 6, από τον Ολυμπιακό το 6 μόνο παίκτη. Πραγματία σωστά. Με τον ιό Σεμέδο, τρεις φύγανε, άρα μόνο ένας από τους έξι παίζει στον Ολυμπιακό. Οι άλλοι πέντε δεν λείπουνε. Από την βασική που λέμε είναι δεκάδα. Αν θεωρείς ότι... Ναι, από την πέση και μπροστά είμαστε κομπλέ, ήδη παίζουν. Ναι, οι πέντε μπροστά παίζουνε. Ναι. Από τους έξι πίσω που λέμε παίζει μόνο ένας. Και μου κάνει εντύπωση, ο γιατί κοίταγα το πρωί. Ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει και λήψη παιχτών τα στιγμή αυτή. Λείπουν του Ολυμπιακού πολλοί παίχτες. Δηλαδή οι πέντε μόνο που λείπουν είναι σημαντικό, δεν είναι τώρα τι να συζητάμε. Ο Λιγός θα είναι αλλαγές Λοβέρα, ο Χασάν βέβαια. Θα είναι ο Λοβέρα, θα είναι ο Χασάν, θα είναι ο Καφού για τα χαφ. Το Καφού, ναι. Θα είναι ο Καφού για τα χαφ, θα είναι... Οι πιτσιρικάδες και ο Ρωσίδης αν δεν παίξει βασικό. Ο το Ρωσίδης ή ο Αβραάμ. Ναι, ναι. Και μου έκανε εντύπωση που τον Ολυμπιακό δεν έχουν τόσο δυνατό φαβορί, γιατί δεν είσαι και ο Παπ ακόμα. Αλλά με τον Παπ κοιτάξτε. Γιατί ο Παπ. Όχι, λέω ότι. Όχι, λέω ότι που είναι Ελλάδα, λέω που είναι ελληνική εταιρεία. Αυτό εννοώ. Δεν το λέω με κανένα επίνημα άλλο. Ότι τον πρώτο ήταν τον Παπ, είχε τον πιο δυνατό φελετή. Τον Ολυμπιακό δεν είχε δύο απόδοση και την άκρη 3-30. Έχουν δει τα παιχνίδια τη σεζόν. Έχουν τα παιχνίδια. Αλλά τη στιγμή αυτή ο Ολυμπιακό είναι. Την, μεθαύριο θα είναι στη 12η μέρα προετοιμασία. Και το βασικότερο, το είπε και χθες αυτό. Το να προπονηθείς μια εβδομάδα παραπάνω δεν σημαίνει κάτι, δεν σε κάνει καλύτερη ομάδα. Δηλαδή παίρνεις Ολυμπιακούς με το πρωτάθλημα επειδή ξεκίνησε 20 μέρες νωρίτερα την προετοιμασία. Δεν το λέω θέμα, δεν είναι θέμα προπονήσεις. Όχι, είναι θέμα που διαχειρίζεται όλο το διάστημα. Για τον απλούστατο λόγο ότι πέρυσι αυτό που λέει ο Κωστάς, ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε νωρίς, υπήρχε πάντα το άγχος το αν η ομάδα θα κάνει κοιλιά μέσα στη σεζόν. Και δεν έβγαλε κοιλιά. Και ένα μήνα. Να κάνεις αποχή από την προπόνηση στο στίχο στο τρέξιμο, τα πόδια μετά, για να μπεις σε ένα αριθμό, θες κάποιες μέρες να ξαναλυθούν οι μυς και να φτιάξεις ένα καλό ρυθμό που να μην είναι ποδοσφαιρό. Σε κάθε άθλημα σιγά σιγά λύνονται τα πόδια, αυτό εννοώ. Αλλά και να ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός και να αφήσει την προετοιμασία, λείπουν οι βασικότατοι παίχτες, που και η Γέρμα που ετοιμάζει το παιχνίδι πίσω και όλη η πίσω γραμμή που ήταν πέσει Ολυμπιακού. Και δυνατή, ο Ολυμπιακός δεν έτρωγε γκολ πέρσι. Καλά, η Ελλάδα σπανίως έτρωγε γκολ. Στην Ευρώπη έτρωγε. Στην Ελλάδα πέρσι ο Ολυμπιακός έφαγε 9 στην κανονική διάρκεια. Δεν έτρωγε γκολ Ολυμπιακός. Στην Ευρώπη έφαγε γκολ βέβαια, αλλά με Μπάγκερ και Τότεναμ. Δεν έφαγε γκολ εύκολο Ολυμπιακός. Έτρωγε και πάλι με σχολεία για τα είδα γκολ. Μόνο με τον Αστέρα φάγαμε. Ναι, καλά, και τόσο δική ήταν με 15. Υπάρχει μια. Αλλά με λίγα λόγια τώρα ο Ολυμπιακός αύριο είναι μια πειραματική αμυντική γραμμή. Τελείως πειραματική. Παίρνουν καταρχάς δύο παίκτες που είναι καθαρά μπροστινοί και θα αναγκαστούν να ανεποκατεβαίνουν. Όχι ότι δεν έχουν δυνάμεις, να ανεποκατεβαίνουν μπορούν. Το θέμα τι θα κάνουν όταν πρέπει να μαρκάρουν. Κι άλλο μαρκάρω μπροστά και άλλο πίσω πρέπει να κόψω. Λείπει ο Σα, ο Γιώργος είπε πέρσι,
τους μπροστινούς που κόβανε. Είχε τον Γκίερμε, είχε και τους αμυντικούς, είχε και το ΣΑ. Ήταν τέσσερις γραμμές. Τώρα πίσω είναι μεγάλο πείραμα. Και αυτό ήταν εντύπωση. Το δίδυμο είναι καλό, ρε εσύ. Για μένα είναι καλύτερο το δίδυμο αυτό από το... Το δίδυμο είναι καλό. Το δίδυμο είναι... Ο Σεμέδο τώρα μην τον πάνε το αμαξιώσουμε. Ο Σεμέδο είναι μεγάλη πολύ καλός παίχτης, αλλά ο Μπά είναι πολύ σοβαρός παίχτης για μένα. Ο Μπά είναι καλός, σοβαρός που λες και εσύ. Ο Σεμέδο είναι καλός, απλώς. Άλλο να είναι σε 2-3 παιχνίδια πολύ καλή και άλλο να πρέπει να είναι πάντα εκεί. Έγινε, Αλεξανδρέ μου, γιατί μιλήσαμε στα λεπτά. Πάμε, πάμε γρήγορα. Με το γήπεδο, με το γήπεδο, Κώστα, κάποιο πούμε... σχόλιο θα κάνεις εσύ ή όχι. Τι γήπεδο, τι σχόλιο να κάνω. Απίστευτο κακή κατάσταση. Έχει ευθύνη η ΑΕΚ. Από την πλευρά του ΑΚΑ η διοίκηση. Οκ. Τι να κάνουμε τώρα. Έπιασε μια κουβέντα. Γιατί το άφησε η ΑΕΚ. Από Δευτέρα θα φτιαχτεί. Δεν το άφησε, ρε φίλε. Τι να αφήσει. Προχθές μπήκε εκεί η ΑΕΚ μέσα, την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, δεν θα πρέπει το γήπεδο να έχουν κάνει κάτι άλλο και Παναθηναϊκός. Δηλαδή αύριο. Η εταιρεία, άμα κοιτάξει τα ρεπορτάζ, έχει εξηγήσει τι έχει γίνει. Ότι αύριο, μακάρι κανένα να μην χτυπήσει. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι, παιδί, να το προλάβουν να το κάνουν. Σου λέω από τις δικές σου τομείς. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ρυθμισμό. Η εταιρεία που το κάνει, κάνει όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα. Και υπήρχε ένα θέμα με ένα μύκητα και το έλυσε και γι' αυτό. Για ένα διάστημα θα είναι. Θα, είναι άντως, θα το άφηνε ποτέ ο Ολυμπιακός στο δικό του γήπεδο σε τέτοιο χάλι. Τι να σου πει. Δηλαδή, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά των ομάδων. Κάποιες φορές έχει γίνει και αυτό. Έγινε, αρχηγέ μου, να προχωρήσουμε. Άντε, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάντως είναι σε τραγική κατάσταση. Έτσι το τι να κάνουμε. Τραγική, όταν λέμε τραγική. Η εκδίκηση της Ριζούπολης. Ναι, ναι. Τότε ήταν καλό. Αλλά πώς μέσα σε 20 μέρες διάλυσε έτσι. Έπιασε μύκητες, λέει, ρε. Ναι. Προφανώς το φάγανε. Δεν το πήρε χαμπάρι νωρίς. Αυτό δηλαδή που το αφήσανε και εμφανίστηκε μια μέρα. Τι να σου πω, φίλε, αυτή η εταιρεία σου λέω και πάλι που το έχει είναι η καλύτερη στην Ελλάδα. Δεν διαφωνώ να είναι και στην Ευρώπη, αλλά ξέρεις πώς το λέω. Από την άποψη ότι δεν θα το πήρε χαμπάρι αφού θα γινόταν τελικώς να κάνουν καμία ενέργεια. Η εταιρεία το βλέπει το γήπεδο. Ωραία, να το δει η ενέργεια. Το είδε και προσπάθησε να το φτιάξει. Προφανώς δεν το φτιάξε. Σίγουρα θα το δει με καθυστέρηση. Τώρα θα μείνει έξω. Μπορεί να γίνει η πρώτη αγωνιστική ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ να παίξουν σε άλλο γήπεδο. Η κλήρωση γίνεται ποτέ στο πρωτάθλημα. Τώρα θα γίνει αυτή τη εβδομάδα νομίζω. Θα γίνει. Ναι, έτσι έχω ακούσει. Μην το ρίξουμε στα χαρτιά την πρεμιέρα. Λοιπόν, έλα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Εγώ είμαι ο επόμενος. Εσύ είσαι ο επόμενος. Έχω καιρό να βγαίνω σπάνια. Παναγιώτης από Ρόδο, Παναθηναϊκός. Γεια σου, Παναγιώτη. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για μπάσκετ. Ναι. Έτσι ελάχιστα να κάνω μια μικρή τοποθέτηση, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, Φίλιπ, τι είναι. Όσον αφορά με τις δηλώσεις του Νίκ, που είναι μαζί του 1000% για τον Καλάθι. Που είπε ότι είχα σαν επιλογή για τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Κοίτα, και το ξέραμε και να σου πω λίγο Ηρακλή με το χάρτη. Όχι, πες το και θα το συζητήσουμε. Ναι, είναι μικρή τοποθέτηση που θα κάνω, γιατί καταρχήν το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, το είχε πει και ο Δημήτρης ο Κοντός, ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες και πολύ καλά έκανε και συζήτησε όλες τις επιλογές που είχε για μένα. Πρώτον, ο Νίκ είναι αθλητής επαγγελματίας. Ωραία, δεν τον πληρώνει κανένα φίλαθλος. Είσαι από τις εξαιρέσεις, να ξέρεις. Θα σου πω, παρόλο που είμαι αντιολυμπιακός στο φουλ, δεν έχει να λέει. Είμαι δίκαιος. Ναι. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Ναι. Παρόλο που υποστηρίζω φανατικά την ομάδα μου, είμαι δίκαιος. Ο Νίκ δεν πληρώθηκε ποτέ από κανένα φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Το συμβόλαιο του το πλήρωνε η ΚΑΕ. Δεν θα μπορούσε να δεχθεί πάνω από 50% μείωση και να μείνει στον Παναθηναϊκό έτσι. Δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη. Δεν ήταν 36 χρονών, 34-35 να ανανεώσει με τα μισά λεφτά όπως είχε κάνει τότε ο Μιτσάρας, ο Διαμαντίδης. Έτσι, έχει μπροστά του άλλα 6 χρόνια μπάσκετ και είναι στην καλύτερη του κατάσταση, εκτός από τους ανθρώπους τους ορισμένους, χωρίς να τους προσβάλλω, που απλά δεν ξέρουν τι παρακολουθούν όταν βλέπουν έναν αγώνα μπάσκετ, δυστυχώς. Υπάρχει αυτή η μερίδα των ανθρώπων. Βλέπουν έναν αγώνα και δεν ξέρουν τι βλέπουν. Βλέπουν μόνο το σκορ. Επειδή διάβασα και σχόλια δεξιά και αριστερά σε site που έχουν σχολεία, αποτελεί εξαίρεση για το συγκεκριμένο. Μα έβαλα και εγώ αυτό, αυτή την τοποθέτηση την έβαλα και εγώ στα site, όλα και στο Sport FM. Γιατί εξαγριώθηκα. Μόνο που το παιδί το είπε έτσι τελείως συλλογικά, είναι προς τιμήν του, καταλαβες. Άλλος θα έλεγε ότι δεν θα πήγαινε ποτέ στον Ολυμπιακό. Μπράβο, όπως έλεγε το φιλαράκι μας ο Ινσούα, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν τα λένε. Ελλάδα μόνο Παναθηναϊκό μόνο και μετά υπέγραψε ΝΑΕ και καλά κάνει. Μόνο καλά έκανε. Μόνο Πανά. Αυτά τα ξεχνάνε και σταυρώνουν ένα παιδί που εκτός από τη χρονική περίοδο που ήταν ο Τζέιμς μαζί του, γιατί ο Μιτσάρας ήταν στην τελευταία του χρονιά, δεν είχε άλλη βοήθεια ο Καλάθης ποτέ στον Παναθηναϊκό από γκάρτ.
Μόνο ο Τζέιμς ήταν δίπλα του και τον βοήθησε όσο μπόρεσε με το River. Παναγιώτη, είπαμε. Ναι, ναι, αδερφέ. Λοιπόν, κοίταξε. Έχουμε και κοινό φίλο το Δροσιά, να ξέρεις. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ είμαι η άποψή μου για τον Καλέφτα ξεκάθαρη και όταν έρχονται στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλό παίχτη. Αν είχε σουτ, θα είχε μείνει στο NBA σαν δεύτερο playmaker. Άποψή μου. Αν είχε σουτ. Δική μου και δική μου, συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχει, δηλαδή. Το πρόβλημά του ήταν. Αν είχε τώρα που είναι στην Μπαρσελόνα, παράδειγμα, με το ρόστερ αυτό, ο Νίκ κάτω από 15 ασίστ δεν θα πέφτει και θα βάζει πάλι τα ποντάκια που έβαζε και στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουν οι χρονιές. Αλλά. Ρε παιδί μου, να σταματήσει όλο αυτό. Έτσι και ένα παίχτη. Έχουν αλλάξει πολλοί εποχές. Και εγώ, α πούμε, όταν ήμουν πιτσιρικός και είχε φύγει ο Σαργκάνης για να πάει στον Παναθηναϊκό, ή όταν είχε φύγει που ήμουν ακόμα μεγαλύτερος και καταλάβαινε περισσότερο όταν είχε πάει ο Αποστολάκης στον Παναθηναϊκό, είχα τρελαθεί. Ωραία, όπως προφανώς και εσύ όταν θα έρθει ο Κωνσταντίνου ή όταν θα έρθει ο Νικοπολίδης, σου λέω μετά δεν νομίζω τόσο για τον Καλατζή που το είχα πανηγυρίσει γιατί ήταν νομίζω ο πρώτος παίκτης που είχαμε πάρει από εσάς. Και... Ναι, με πασχολείς, είμαι 38. Είσαι 38. Εντάξει, καλά, δεν είσαι και τόσο. Ο Καλατζής, εντάξει, δεν τον το θυμάσαι καθόλου. Ποια χρονιά έπαιξε? Τόσο παλιά ήτανε. Πιο παλιά πρέπει να. Πότε έπαιξε ο Καλατζής? Έπαιζε μέχρι το 95-96. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει. Εγώ ξεκίνησα και έβλεπα δειλά-δειλά από 11-12, από και από το 94 και μετά. Ωραία, αφού μιας και μιλάς για μπάσκετ, κοίτα, σίγουρα αυτό που σε είχε ενοχλήσει πάρα πολύ ήταν ο Σπανούλης που πήρε αυτή την απόφαση να πάει στον Ολυμπιακό. Για τους δικούς του λόγους και δεν ήταν θέμα τώρα χρημάτων. Τόσο και εσύ αφού μου μιλάς. Δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα φιλοδοξιών. Δηλαδή ότι ήθελε να πάει σε μια ομάδα την κάνει πρώτη. Δεν ήταν ότι δηλαδή θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα. Όπως και να έχει, ο Νίκ, γιατί μιλάμε για το. Εγώ τοποθετούμε για τον Νίκ, είναι ένα παιδί που μέχρι και πέρυσι, όσο έπαιζε, όποτε έπαιζε, έδινε την ψυχή του. Δεν χρειάζονταν το παδηλίκι. Μέσα στους αγώνες. Και δεν χρειάζεται τώρα να βγαίνουμε και να λέμε επειδή είπε την αλήθεια. Καλά έκανε. Να το συνηθίσουμε εδώ. Μα όντως υπήρχε και πρώτα και είχαν και συνομιλήσει. Μα καλά έκανε, ρε φίλε. Ελεύθερος δεν ήταν. Ελεύθερο. Ο Σλούκας δηλαδή τότε που είπε το 17 για την πρόταση του Παναθηναϊκού, κακός το είπε. Μίλησε ο Σλούκας τότε για την πρόταση. Μην φτάνουμε, ξέρεις, και στα άλλα και στα τρελά επίπεδα. Το πρόβλημα με τον Καλάθι, ξέρεις ποιο θα ήταν. Να έλεγε το συμβόλαιό του, όχι να έλεγε. Όπως έγινε τώρα. Και να έλεγε ότι δεν θα πάω ποτέ στον Ολυμπιακό και να πήγαινε στον Ολυμπιακό. Μπράβο, αφού σου λέω. Γι' αυτό το τονίζω. Και συγγνώμη που ήμουν έτσι λίγο απότομος, αλλά το τονίζω. Το τονίζω, ρε παιδιά, γιατί δεν είμαι ότι είμαι δικηγόρος στον Νίκ. Ή τον έχω καψούρα και πεθαίνω. Εγώ καψούρα έχω τον Αλβέρτη πάνω από όλους. Και μετά τον Μίτσο και τα λοιπά. Τον Αλβέρτη, μεγάλη καψούρα. Αλλά, φίλε, στέκεται, στάθηκε το παιδί, τίμησε το συμβόλαιο του, τίμησε. Δεν λέω ότι δεν πήρε λεφτά από τον Παναθηναϊκό, αλλά ρε φίλε, έκανε και 15 δουλειές μες στον αγώνα. Και είναι και ένα από τα καλύτερα point guard στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Να μην μας τα κάνουμε όλα τραγικά και τα ισοπεδώνουμε και σταυρώνουμε ένα παιδί που πρόσφερε και στο κάτω-κάτω δεν δημιούργησε και ποτέ πρόβλημα, έτσι. Αυτό εμένα μου τη δίνει, ισοπαίδωση. Και πώς άκουσε η Ηρακλή, πώς άκουγε χρόνια. Ειδικά πέρυσι, στην περσινή σεζόν που του είχαν κάτσει οι τελευταίες φάσεις σε παιχνίδια που ήταν στον πόντο και είχε έβαλε ένα και έχασε 4-5. Φταίει, συγγνώμη, ναι. Που φταίει ο Πιτίνο, είχε το Φριντέτ, άλλος μάστορας ο Πιτίνο, ο Hall of Famer και... Άιντε να μην πω. Μου είχε το Φριντέτ και μου δίνει την μπάλα στις κρίσιμες φάσεις στο Νίκ. Είχε το Φριντέτ μέσα. Για μένα, Ηρακλή, με συγχωρείς, εγώ δεν πολύ παρακολουθώ NBA, okay, βλέπω ελάχιστα, δεν έχω πολλές γνώσεις, αλλά αδερφέ, ο Πιτίνο είναι για το κολεγιακό. Ο καθένας είναι στο είδος του. Και ο Κολλιός τον Αύγουστο, καλά τα λέω. Σωστά τα λες. Έτσι, πρόβλημα. Ο Δροσιάς, περιμένω ο Δροσιά τοποθέτηση. Έγινε, έλα, να είσαι καλά. Παιδιά, καλή συνέχεια. Να απαντήσω σε ένα φίλο μου. Ποιος πρώτος ο Καλάτζης που πήγε ως εφοπουβρεάς και τον Τονιάδη σε 79 τι ήταν? Ενώ από τότε λέω που θυμάμαι εγώ το ποδόσφαιρο. Που είχα ζήσει το ποδόσφαιρο. Το 79 ήμουν 4 χρονών. Θεωρείς δηλαδή ότι θα ήξερα τον Αντωνιάδη στα 4 μου χρόνια. Και να τον ήξερες δεν θα πανηγύριζες πάντως. Κατάλαβα. Δηλαδή. Πώς το βλέπεις? Εκεί ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστικό καλοκαίρι. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρός, δεν το καταλάβαινα τόσο πολύ. Τους θυμάμαι βέβαια, αλλά δεν το καταλάβαινα. Δηλαδή, Αντωνιάδης Ολυμπιακό, Δωμάζο ΣΑΕΚ, Δελικάρης Παναθηναϊκό ήταν τρομερό. Όλα μαζεμένα. Πρέπει να ήταν για την εποχή ή πολύ. Ίσως ο Δελικάρης πήγε την επόμενη, δεν είμαι σίγουρος. Ίσως. Πήγε 80. Το 79. Γιατί αυτοί πήγαν το 78. 78-79. Κοίτα, ο Δελικάρης και πονείς πάρα πολύ. Όλοι οι παλιοί αυτό μου λέγανε. Όταν είχαν τον είδα να παίζει με το Παναθηναϊκό.
Και στο πρώτο μάτς στο Καρεσκάκι μου είχε πει ένας φίλος Ολυμπιακός που ήταν όλοι τρελαμένοι να δουν αν θα παίξει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Και μπήκε, λέει, με Μούση και το περιβραχιόνιο του Παναθηναϊκού μας στο Καρεσκάκι. Έτσι μου είχε πει ένας φίλος Ολυμπιακός. Τώρα δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω, αλλά. Αλλά έγινε χαμός. Ναι, ευτυχώς ήταν 79-80. Αυτό. Τι έχεις τα είμα. Βέβαια, μόνο αυτό είναι λίγο χάρη μου, ότι πολλοί 55-άριδες Ολυμπιακοί ακόμα τον έχουν πολύ ψηλά στους παίκτες που έχουν δει στον Ολυμπιακό. Το θεωρούν στο τελικάρι. Ναι, στο τόπο. Εγώ έχω δει βιντεάκι, έχω δει και αυτό με την εθνική που έχει βάλει μια κολάρα. Μύθος. Πάμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι. Μα πού είσαι εσύ. Είχες φύγει οι διακοπές. Όχι, καλά, είσαι να κλείνουμε καταρχάς. Καλά, εσύ τι κάνεις, Αλεξάνδρε. Δόξα τω Θεώ, φίλε, μια χαρά. Εδώ, άσε παιδιά, δεν μπορώ να παίξω LOL, δεν μπορώ να παίξω TOTA. Κάτι παιχνίδια στον υπολογιστή, γιατί σκέφτομαι μόνο το τελικό. Τι είναι αυτά που είπες. Το μυαλό μου είναι, παιδιά. Γεράσαμε. Πώς τα πες τα παιχνίδια. TOTA και LOL. Είναι στρατηγικής κάπως. Τα ξέρεις, και μόνο το... Πάμε να πεθάνουμε. Τέλος πάντων. Γεράσαμε. Ναι. Ναι. Ήθελα να πω παιχνίδια, αλλά είπα και τα ονόματα του Στρόσφων. Εγώ παιδιά ψάχνω μόνο το τελικό. Πώς θα το σηκώσει η κάρτα και παλαιό, δύσκολο βέβαια. Γιατί παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Βέβαια ο Ολυμπιακός είναι με μισή ομάδα. Αλλά από τα χαφ και μπροστά είναι με... Να σου πω, 3-5-2 δεν θα κατέβετε η Ηρακλή εσείς. Όχι. Θα δείξει. 4-5-1. Εμείς ή 4-3-3 ή 3-4-3. 3-4-3 το βλέπω εγώ, με 3 στόπερ. Αβραάμ, Σε και Σεμέδο. Έτσι βλέπω εγώ. Να θα κατεβάσει ο Μαρτίνης. Πώς? Με Αβραάμ. Αβραάμ, Σε και Σεμέδο, λέω. Σεμέδο δεν παίζει. Δεν παίζει ο Σεμέδο γιατί. Α, ναι, αυτό είναι με κορονοϊό, το ξέχασα. Μα γι' αυτό γίνεται όλη τώρα εδώ. Ναι, όλο, αλλάζει όλο το σύστημα, ναι. Θα παίξει ο Μπα, ο Σε και ο Αβραάμ. Λοιπόν, Κώστα, πιστεύεις ότι μπορούμε να το σκόσουμε παλικάρι? Τελικός είναι, αδελφέ μου. Τελικός είναι, θα χάσουμε, θα κερδίσουμε σίγουρα, αλλά... Κάτι άλλο δεν πέσε. Αλλά δεν θα μας πούμε να το χάσουμε. Έχουμε 3-4 από τον Ολυμπιακό, φέτος και μια ισοπαλία, όπως και εμείς όταν πρέπει να το αφήσουμε, είχαμε 3-4 μια ισοπαλία πέραν στον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα είναι δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουν όλα οι παίχτες για να μας κάνουν χαρούμενους. Μ' άρεσε και επίσης να σου πω η δηλώση των Σαριφάντ που είπε θα αγαπήσω την ΑΕΚ όπως εσείς γιατί είναι πολύ σημαντική ομάδα για εσάς όσο και για μένα. Έτσι, αυτό δείχνει ότι δεν είναι επιμένει την ομάδα, έτσι δεν είναι, Κώστα. Εντάξει, είναι καλή μεταγραφή. Και καλό άτομο, πιστεύω. Ναι, όπως είχε σίγουρα και όπως είχε δεθεί και ο Αραούχο μαζί μας, ο Λιβάκια, ο Μάταλος. Λοιπόν, τώρα, ήθελα να σου κάνω δύο ερωτήσεις, ρε φίλε. Οι νέες εμφανίσεις πότε βγαίνουνε? Λίγο πριν το πρωτάθλημα. Λίγο πριν το πρωτάθλημα, έτσι. Το Ολυμπιακό έχουν βγει. Πώς? Έχουν πάει πίσω όλα αυτά. Ναι. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχουν πάει όλα πίσω. Εντάξει, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν και παιχνίδι από πέρυσι, οπότε δεν μπορούν να παίξουν και με τις καινούργιες εμφανίσεις. Πρέπει να παίξουν με τις προηγούμενες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έπαιζε μέχρι πρόσφατα, δηλαδή δεν ήταν. Λοιπόν, Κώστα, πόσο εφικτή είναι η απόκτηση του Κονέ? Τι εφικτή, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί υπάρχει καμιά... Άμα θέλει να... Άμα αποφασίσει τελικά να τον πάρει, θα τον πάρει. Τι εφικτή? Ναι, δεν, ναι, υπάρχει κάποιο... Ήτανε κάπου, ο Κονέ ήτανε 6 μήνες. Στην Αυστραλία, παιδί. Συνηθίζω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, λάθος μου, συγγνώμη. Λοιπόν, και θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Καρίν πήραμε, η Μισούρα πήραμε, ενώ Μπακαρέ πήραμε, ναι. Ποιον άλλο πήραμε, το Χρήτ πήραμε. Εγώ πιστεύω, φίλε, χρειαζόμαστε δύο βαρβάτα εξτρέμ. Άμα θέλουμε να κατέψουμε πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, δύο βαρβάτα εξτρέμ και ένα τερματοφύλακα. Γιατί η σεζόν δεν βγαίνει με δύο τερματοφύλακες. Με τρεις πρέπει. Και εγώ θέλω τερματοφύλακα τύπου ΣΑ του Ολυμπιακού. Αυτός είναι τερματοφύλακας, σοβαρός. Είναι σαν τον Μπάρκα, απλώς δεν έχει το πρόβλημα στα πόδια. Κατάλαβες ότι όπου να είναι ρίχνει το βολέ όταν κάνει, ξέρω, όταν, πώς το λένε, όταν διέχνει μπάλα. Εγώ πιστεύω αυτό, εσύ τι λες? Εγώ ένα χαφ θέλω. Ναι, και χαφ, μπράβο, ναι, και χαφ. Ο Κάστανος αποσύρθηκε
Η ΑΕΚ ναι, δεν θα τον πάρει. Δεν θα τον πάρει τελικά, ε. Για ποιο λόγο τον γνωρίζουμε. Επειδή, προφανώς επειδή είμαι ο Γαλανόπουλος, γιατί έγινε την ίδια μέρα. Α, είμαι ο Γαλανόπουλος, έτσι. Μάλιστα. Και εγώ πιστεύω ότι... πόσο είναι το συμβόλαιο συμβόλαιο του Γαλανόπουλου, Κώστα, ξέρουμε. 200.000. 200.000. Μάλιστα. Κοίτα, πιστεύω αξίζει και παραπάνω. Α, όχι πολλά παραπάνω. Και ούτε έκανε τις τελευταίες εμφανίσεις για να, του, για να πάει κατακόρυφα το συμβόλαιο του τώρα το κοινωνικό. Ναι, αλλά, εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έκανε πολλά βήματα μπροστά. Αλλά ναι, από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει πράγματα. Ναι, να μπει κανονικά. Ναι. Και να δούμε. Είναι από τις ακαδημίες, είναι αεκάρα. Έχει δεθεί με την ομάδα. Και τι να πω. Και πιστεύω να κάνουμε κι εμείς άλλα δύο, τουλάχιστον δύο. Άντε, ένα εξτρέμ σου λέγω. Για να έχουμε και πολλές επιλογές. Επιθετικούς έχουμε πια για τον Ασαλφά. Εντάξει είμαστε. Και εγώ φίλε πιστεύω θέλουμε εξτρέμ. Δεν έχουμε εξτρέμ. Ο Βέρτε δεν έχει πιάσει όπως βλέπεις την ΑΕΚ. Μία κάνει καλή εμφάνιση, μία όχι. Θα δούμε, έχουμε χρόνο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι αρχές Οκτωβρίου να δούμε. Και ο Λιβάγια παίζει αριστερά. Ενώ δεν πρέπει. Αλλά ο πεις... Γιατί δεν πρέπει. Και πού να παίξει. Δεν γίνεται να είναι και έξω αυτός ο παίχτης. Δηλαδή να μένει έξω ο Λιβάγια. Αυτό κατάλαβες. Σου είπα. Μόλις τώρα δεν γίνεται να μένει έξω ο Λιβάγια. Αυτό είπα. Ναι, αλλά αφού παίζει αριστερά παίζει πολύ καλά. Γιατί λες δεν πρέπει να παίζει αριστερά. Πού να παίζει δηλαδή. Στο 4-3-3 πού να παίζει. Άμα παίζει στη θέση του Μάνταλο πιστεύω ότι μπορεί να παίζει και καλύτερα ή σαν φόρ ή σαν δεύτερο φόρ. Μα αφού παίζει 4-3-3 ρε εσύ. Έγινε Αλέξανδρε. Έγινε αρχηγέ μου. Να σε καλά βέβαια μου. Να σε καλά βέβαια. Καλό βράδυ. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Άγγελος, Ολυμπιακός, τι κάνετε. Γεια σου Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Καλά, μια χαρά τα είπε ο Παναθηναϊκός ο φίλος για τον Γκαλάθι. Ας τους να βρίζουνε, δεν πειράζει. Ναι. Αυτοί που βρίζουνε πληρώνονται από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Τόση μπάλα και τόσο μπάσκετ ξέρουν, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, μα δεν έκανε κάτι κακό. Του είπαν ότι δεν θα συνεχίσουμε. Τι κακό, ρε. Είχαμε ρωτήσει τώρα ο άνθρωπος να πούμε τι θα κάνει με τη ζωή και την καριέρα του. Μα παιδί μου, του είπανε. Του είχαν πει τότε του Γκαλάθι ότι δεν πρόκειται να καλύψουμε το συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, είσαι ελεύθερος να βρεις ομάδα. Και τον πλησίασε και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και μίλησαν μαζί. Εντάξει, εμείς οπαδοί καμιά φορά φοράει άλλος μια φανέλα και νομίζουμε ότι ο άλλος δεν είναι δουλειά του. Όπως και εγώ, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση που κάποιοι φίλοι, όταν ξέρεις, καμιά φορά ξεφυλίζω λίγο την αρχική λίγο εκεί στο Facebook, που έλεγαν γιατί ρε Καρύμ πήγε στην ΑΕΚ. Γιατί να μην πάει ο Καρύμ, ο Ανσαλφάκη. Γιατί να μην πάει, δηλαδή. Όχι, τον είχαμε εμείς, δηλαδή, επειδή ήταν σε εμάς. Έλαμπτε. Τέλος πάντων, να πω και άλλη μια αλήθεια τώρα που μπορεί να πονέσει και τους δικούς μου τους οπαδούς. Στερνή μου γνώση να είχα πρώτα με το τελικό. Τι εννοείς ότι βγήκε τώρα στο ΆΚΑ και 30 του μηνά. Ναι, τι. Βασικά εγώ δεν ήμουν σύμφωνος με αυτό που έκανε γενικότερα. Γιατί έτσι όπως πήγαινε ο Ολυμπιακός βγήκε χαμένος. Δεν μιλάω τώρα για, για την κατάσταση γηπέδων. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Άμα ήταν έτσι εγώ τα πιστεύω. Ό,τι έχει γραφτεί, ωραία θα το πιστέψω. Αλλά η ομάδα βγήκε χαμένη. Γιατί πήγε να παίξει ένα τελικό με τη Wolf και δεν είχε παιχνίδι στα πόδια της επίσημο και φάνηκε. Γιατί τώρα έχει τη μισή σου ομάδα εκτός και αυτό από ό,τι βλέπεις σε δυσκολεύει. Θα παίξει ένα σύστημα. Ολυμπιακός αυτό που ήθελε στην αρχή ήταν αρχικά είπε ότι θεωρούσα κατάλληλο το γήπεδο στη Ριζούπολη και στο καπάκι ήθελε να πάει στο ΆΚΑ και θεωρούσε ότι μέχρι τις 2 Αυγούστου θα μπορούσε να είχε γίνει ο τελικός. Δεν έγινε αυτό. Ναι, πήγε τώρα φίλε, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει. Και τότε, απλά, τότε ο ποιος βγήκε χαμένος. Ήταν χαλή. Τώρα χαμένος, ναι. Κοίτα, όσον αφορά το μάτς στην Αγγλία με τη Γούλφς. Ωραία, με την ομάδα της Γούλφς ή με τους Γούλφς. Λοιπόν, θα σου πω θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε ρυθμό στο πρώτο 20 λεπτό, στο πρώτο 20 λεπτό του μάτς. Και το θυμάμαι πολύ καλά και το σκέφτηκα και εγώ αυτό που λες ότι ίσως το ότι δεν είχε γίνει ο τελικός έπαιξε ρόλο στο να μην έχει 20 λεπτά το πρώτο 20 λεπτό να βρει το ρυθμό Ολυμπιακός. Γιατί αλλιώς θα έχεις παίξει ένα τελικό κυπέλου και αλλιώς θα έχεις παίξει που έπαιξε σε ένα φιλικό με την Ομόνοια. Μετά το 20 λεπτό ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός και βρήκε ρυθμό, είχε κάνει και τις ευκαιρίες και γενικά έδειχνε ότι μπορούσε να σοφαρίσει. Δεν σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά και θα δει παιχνίδια πολύ καλύτερο σήμερα. Σε αυτό που είπες ότι δεν είχε ρυθμό, εγώ το μόνο που μπορώ να σου δεχτώ είναι να πω ότι τον επηρέασε στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό. Ναι, με αυτό σου λέω. Ότι μετά, μετέπειτα,
δεν ήταν σε όλο το παιχνίδι, δεν λέω ότι ήταν σε όλο το παιχνίδι, αλλά εάν ο Ολυμπιακός είχε παιχνίδι στα πόδια του δυνατό, δεν θα τη Γουλφ, αυτή τη Γουλφ, τη φοβισμένη Γουλφ που κατέβηκε φοβισμένα στο γήπεδο, θα την είχε καταπιεί. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι κάτι τώρα για τις μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι πολλοί παίχτες θα φύγουν. Ωραία, ήταν μια σεζόν πάρα πολύ παραγωγική, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και ειδικά αν έχεις και μαγαζί γωνία. Δεν περίμενα να φύγουν 6 βασικοί παίχτες, γιατί τώρα μιλάμε ότι έχουν φύγει 3. Εγώ συμπεριλαμβάνω πάντα και τον Ποντένσε γιατί δεν έχει αναπληρωθεί. Και συζητάμε για άλλους 3. Και ο Νικολακόπουλος λέει ότι έχει έρθει τρελή προσφορά για τον Καμαρά που αποκλείεται να είναι αρνηθεί. Ακούμε πάρα πολλά. Ο Σεμέδο, εντάξει, φέρνει και ο μάνατζερ του. Ουσιαστικά μιλάμε για ενδιαφέρον για το ΣΑ, για τον Καμαρά. Και για το Σεμέδο. Για το Σεμέδο δεν έχει έρθει ακόμα πρόταση. Ούτε εντάξει, φέρνει ο μάνατζερ του, κάνει τα ματζερνίκια τώρα και ο Ολυμπιακός. Και φέρνει από το μάνατζερ του, έχουμε φέρει ήδη 2 παίχτες. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα, φίλε μου, είναι τι είδους προτάσεις θα έρθουν, αν θα τις αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι τεθειμένος να πουλήσει όλη την ομάδα. Φίλε, όλοι θα τους πουλήσει, γιατί είναι πολλά τα λεφτά που θα πάρουν οι παίχτες. Περίμενε. Το Νομάρ τον αντικατέστησε με το Ραφινία. Κακός. Δεν νομίζω. Το μόνο είναι ότι πρέπει να περιμένεις λίγο το γήπεδο, αυτό το λέω για όλους. Πόσα παίρνει ο Ραφίνια το χρόνο, συγγνώμη. Περίπου 1,5. Ο Ομάρ πόσα ζήταγε. Ο Ομάρ πήγε με 2. Πόσα ζήταγε στον Ολυμπιακό για να μείνει. Τόσο ήθελε, ήθελε 2 εκατομμύρια σχεδόν. Γιατί δεν έδωσαν 1,5 στον Ομάρ. Αδερφέ, του είχαν κάνει προτάσεις στον Ομάρ. Μέχρι και 1,200 νομίζω. Δεν του κάνανε 1,5, δεν του κάνανε ούτε κανένα 1,2. Ένα 200 έχει φτάσει, δεν τα γράφα εγώ. Εγώ δεν έχω γράψει. Δεν κάνω όχι προτάσεις. Εσύ. Ναι. Από εσά θα διαβάζαμε όμως. Ναι, γιατί και όταν βγήκε ο Μάρ και έκανε συνέντευξη. Στον Κιγέρμε, τώρα το πρόσφατο, ο Ολυμπιακός έφτασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πρόταση. Μα γι' αυτό σου λέω ότι θα φύγουν όλοι, γιατί τα ποσά που θα έρθουν απ' έξω δεν θα μπορούν να τα χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να δώσει 2 εκατομμύρια στον Ομάρ και 3 στον Κιγέρμε. Όχι, θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει όντως προσφορά στον Ομάρ 1,2 όμως, δεν ξέρω αν έγινε. Θεωρώ όμως ότι έπρεπε να κάνει όντως προσφορά γιατί είναι ο αρχηγός σου, γιατί όταν αυτός ο παίκτης είναι μέσα στην ομάδα παίρνεις πρωτάθλημα και φάνηκε από το πρωτάθλημα που χάσαμε από τον ΠΑΟΚ που ήταν εκτός. Γιατί αν έπαιζε ο Ομάρ εκείνο το εξάμηνο που ήταν εκτός δεν θα είχε πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Γιατί θυμάστε πως παίζαμε στην Τούμπα πάνω και γιατί χάσαμε. Καλά, γιατί ήταν και από πολλά. Δεν είναι και ένας παίχτης όμως μόνο, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι okay, έτσι είναι το ποδόσφαιρο μπίζνα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο να αναπληρώσει βασικές θέσεις. Του παίρνουν χρόνο. Δες πριν πόσα χρόνια λέγαμε ότι έχουμε θέμα στα στόπερ. Ήρθε φέτος στο Σεμέδο και κάναμε την υγεία μας. Πριν πόσες χρόνες λέγαμε ότι θέλουμε στόπερ. Θέλουμε στόπερ. Πολλά χρόνια που και Σεντερφόρ το ίδιο. Ένα λεπτό ραδιφέ. Μην πηγαίνεις από ξένες αποθέσεις σε θέσεις. Ξέρεις γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Χάνομαι λίγο. Λοιπόν, στα στόπερ για μεγάλο διάστημα μετά το Μέλμπερκ λέγαμε ότι δεν έχουμε αμυντικό, δεν έχουμε αμυντικό, δεν έχουμε αμυντικό. Βγήκε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό η περίπτωση του Μανολά τότε. Που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Σου λέω. Δεν περίμενα. Είναι πολλά χρόνια έτσι. Ναι, σου εξηγώ. Πες τώρα με το Σεμέδο βγήκε. Το θέμα είναι ότι δεν βγήκε μόνο ο Σεμέδο. Έχει βγει και ο Σισε που είχε έρθει πιο πριν. Έχει βγει και ο Μπα. Βγήκανε 3 αμυντικοί. Πάντως δεν είναι Μέλμπερκ ο Σεμέδο τώρα έτσι. Παιδιά δεν είναι. Σαν τα Λούντε να είναι καλύτερο. Έχει περισσότερα στοιχεία. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αλλά ρε παιδί μου, ο Σεμέδο πρώτα απ' όλα δεν έχει φύγει ακόμα τον Ολυμπιακό. Μακάρι να μην φύγει ο άνθρωπος και μακάρι να παίξει έτσι όπως έπαιζε το πρώτο εξάμεινο. Έχει φύγει ακόμα από τον Ολυμπιακό, ούτως έχει φύγει ακόμα από τον Ολυμπιακό. Εγώ, ναι, απλά λέω το θέμα ότι είναι ότι αυτό, παίκτες... Άγγελε, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί ξεφύγαμε. Θα σου πω ένα πράγμα, ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να συμπληρωθεί το ρόστερ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Ραφίνια το Χολέμπας. Αλλά θα πάρει και άλλον παίχτη πίσω από το Ραφίνια, θα πάρει και παίχτη διαβασικό αριστερό μπακ. Okay. Οπότε, καταλαβαίνω ότι θα πάρει. Απλά να καλυφθούν οι θέσεις, ναι. Να καλυφθούν οι θέσεις και να, με αντάξεις. Αυτό εγώ θέτω στο ζήτημα γιατί ο Ολυμπιακός δεν το κάνει. Του παίρνουν χρόνο. Του παίρνουν χρονιές. Και θέλω και κάτι εντάξει, ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός δεν πάει σε λύσεις εφόσον φεύγουν πολλοί παίχτες από την υπάρχον ομάδα. Γιατί δεν πάει σε λύσεις safe.
Γιατί παίρνει τον Πεπέ, εγώ το πόρεσα. Γιατί πάμε στο Πεπέ και γιατί δεν πάμε στο Μαουρίτσιο. Ο Ραφίνια είναι safe. Ο Ραφίνια, ο Χολέμπας, ξέρεις τι έχεις πάρει. Σε safe λύσεις. Μιλάμε τώρα για παίχτες. Εντάξει, αυτοί δύο. Μιλάω τώρα για παίχτες που μπορεί να έρθουν. Ο Πέπε που γράφεται. Ο Μαουρίτσιο είναι ελεύθερος. Γιατί να δώσει 4 εκατομμύρια. Είναι κακός παίχτης ο Μαουρίτσιο. Ο Κασάμι έχει κάνει τρομερή χρονιά. Ξέρει την ομάδα, ξέρουν το πρωτάθλημα και οι δύο. Μπορούν να ενταχθούν πιο γρήγορα στα θέλω του Ρονιτή και στις συνθήκες του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο για να παίξει. Είχε ακουστεί λίγο και πέρυσι. Αλλά δεν είναι και όλο, ξέρεις, το να φέρνεις πίσω συνέχεια τους ίδιους. Λοιπόν, από τον Πέπε που λες, ο Πέπε είναι 23 χρονών και δεν ξέρεις εξέλιξη είναι και δεν ξέρεις και γιατί μπορεί να το θέλει και ο Μαρτίνς. Έλα. Αλλά Μαρτίνς, άμα δεν μιλά πορτογαλικά, δεν έρχεται κανείς. Πάμε να τα πούμε και ξαναπάρε να τα συζητήσουμε όταν θα προχωρήσουν οι μεταγραφές. Έλα, να είσαι καλά. Έχουν έρθει τώρα να ξέρεις 5-6 μηνυματάκια και μας βρίζουν και τους δύο για τις μεταγραφές, σένα για την Νέα και μένα για τον Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βαγγέλης, ο Αγγλής είμαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Ακούτε, λοιπόν, ακούστε να δείτε ένα πράγμα να πούμε. Θέλω να πω πολλά για την ομάδα μου, ήθελα να πω πολλά για το θέμα του γηπέδου. Που κρινιάζει ο Ολυμπιακός και καλά, και η ΕΚ θα πρέπει να κρινιάζει. Και οι παίκτες της ΕΚ θα παίξουν εκεί. Σταμάτα, Ηρακλή, σταμάτα, σε παρακαλώ. Προσοχή, βεβαίως. Σταμάτα λίγο. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Κρινιάζει ο Ολυμπιακός, δεν μας κάνει το χορτάρι από εδώ, δεν μας κάνει το χορτάρι από εκεί, να πούμε. Και τελικά ξεχνάτε όλοι, δημοσιογράφοι και αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, ότι βρισκόμαστε σε ειδικές καταστάσεις, έχουμε κορονοϊούς. Δεν μπορούν οι υπάλληλοι των γηπέδων, δεν ξέρουμε πώς βρίσκονται αυτά τα πράγματα και διαμορφώνονται και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα γήπεδο σωστό να πάμε να παίξουμε μια μπάλα. Μα συγγνώμη κύριε, τι σχέση έχει ο κορονοϊός με το χορτάρι και το αν θα πάει να δουλεύει. Σχέση έχει ο κορονοϊός με το χορτάρι. Ναι. Όταν κάνεις εκπομπή Ηρακλή και μπαίνεις 10 λεπτά στο στούντιο κάτι μέρες και χαργεντίζεσαι εκεί πέρα με τους ηχολήπτες και μου λες ότι πρέπει να ψεκάσω. Να φορέσω του και κάθε μέρα το κάνω. Εσύ που κάνεις εκπομπή σε ένα κλειστό χώρο, ρωτάς τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί πέρα και ρωτάς αν τα υλικά που τα παίρνουν από... Ναι, αλλά αυτό δεν έχει όμως καμία σχέση αυτό που λέτε με αυτό που έγινε. Συμβαίνει αυτό στο χορτάρι. Κωστά. Αρρώστησε το χορτάρι που λέμε. Δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Το χορτάρι θέλει κάποια συντήρηση. Μα γίνεται συντήρηση. Δεν θέλει. Ναι, σας λέω και πάλι ότι γίνεται συντήρηση. Anyway, λοιπόν, ήθελα να πω διάφορα πράγματα. Μα θα πάνε εκεί, είναι και ανοιχτός ο χώρος εκεί, κύριε. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος δουλεύει και ευτυχώς με δουλεύει. Δεν σταματάει. Να πάει να δουλέψει εκεί πέρα, πρέπει να φύγει από κάπου. Μπορεί ο κόσμος να είναι σε καραντίνα, μπορεί να έρχεται από αλλού, μπορεί τα υλικά που θέλει να χρησιμοποιήσει ο κόσμος για να κάνει αυτή τη δουλειά, ναι. Τα λιπάσματα, τα μυκητοκτώνα, ξέρω εγώ τι θα χρησιμοποιήσει εκεί πέρα. Μπορεί να έρχονται από αλλού. Υπάρχει μια δυσκολιότητα στην κίνηση των πραγμάτων σε αυτή την εποχή που ζούμε. Θέλετε υπάρχει μια δυσκολιότητα. Σαφώς υπάρχει, ναι. Απλά για το συγκεκριμένο δεν φταίει. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν ξέρω αν φταίει, ρε Κώστα. Θέλω να πω. Θα το λέγανε οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη του γηπέδου. Θα λέγανε μια δικαιολογία. Γιατί να το πει αυτό το πράγμα. Εγώ άκουσα να λένε ότι δεν μας κάνει το ένα, δεν μας κάνει το άλλο και τελικά να πούμε ας πάμε να παίξουμε στο Ρέντι. Μα ωραία. Σε καλή κατάσταση είναι να ξέρετε. Ακριβώς, το ξέρω, το γνωρίζω Ηρακλή μου. Το καλύτερο γήπεδο. Να πηγαίναμε να παίξουμε και να τελειώνει το παραμύθι αυτό να πω. Για πάμε, πηγαίνετε και στην ομάδα σας τώρα. Λοιπόν, για την ομάδα μου, όχι, δεν θέλω να πω για την ομάδα μου. Μα έτσι είπατε στην αρχή. Με τον Κώστα τον διαβάζω και τα λοιπά. Ήθελα να πω ένα πράγμα και θα κλείσω, γιατί έχω εκνευριστεί. Μίλαγες πόση ώρα με τους πιτσιρικάδες για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, τις οποίες γνωρίζουν όλοι και λέτε ανούσια πράγματα. Κρατάς τα πεντάλεπτα κάτι μέρες και σήμερα θα έχεις ξεφτυλίσει τα πεντάλεπτα. Όχι και τα έχω ξεφτυλίσει, κύριε. 12 και 4 ξεκινήσαμε και έχουν βγει 6 ακροατές. Κύριε, είπα παραπέντε. 12 και 4 και δεν έχουν βγει 6. Έχουν βγει, να πούμε, 2. Έχουν βγει 5. Και κρατάς 8 λεπτά. Αλλά καλά. Εγώ δεν σου κάνω παραπέντε. Εντάξει, πάντα τα κρατάω τα πεντάλεπτα. Και ότι υπάρχουν μέρες που ξεφεύγουμε, υπάρχουν. Σήμερα έχει ξεφύγει. Περμένω από τις 12 και 5. Μα 12 και 4 το ανοίξαμε τις γράμμες. Εγώ 12 και 5 πήρα τηλέφωνο. Είναι ο δεύτερος. Εντάξει, κάτι άλλο έχουμε να πούμε τώρα πιο ουσιώδες. Αυτό που λέτε δεν έχει. Κώστα, δεν θέλω να γκρινιάξω. Ζητάω συγγνώμη.
Ήθελα να το πω αυτό το πράγμα. Εντάξει, ναι, αλλά τώρα μας λέτε, καταρχάς λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Πώς δεν ισχύουν? Δεν ισχύουν. Δεν μπορεί να περιμένετε από και πέντε. Αφού υπήρχε άλλος πριν από εσάς. Δεν ξέρω αν λέτε ψέματα. Πάντως στη γραμμή υπήρχε άλλος πριν από εσάς που βγήκε και μίλησε. Και μετά βγήκε κάτι. Ναι, αλλά δεν κρατάει τα πεντάλεπτα. Αυτό λέω, ρε Κώστα. Ωραία, μπορεί κάποιο πεντάλεπτο να ξεφύγει. Δεν θα κάνουμε και τέτοιο τώρα. Μπορεί να ξεφύγουν δύο, όχι όλα. Μα δεν ξέφυγαν όλα. Καλά. Έγινε. Πάμε να βγάλουμε έναν. Πάμε να βγάλουμε έναν. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Παναγιώτης Παναθηναϊκός. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, αρχικά για τη δυσκολιότητα, ο πατέρας μου, επειδή έχει καρκίνο στο... είχε καρκίνο στο έντερο, εν πάση περιπτώσει, παίρνει ένα σιρόπι. Άμα θέλετε να το πω, να το δώσουμε στον κύριο που μίλαγε πριν, γιατί τον άκουσα λίγο με δυσκολίο. Εντάξει. Φίλε, εγώ έχω γίνει δυσκολίο, θα ξέρεις. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω τώρα έχω 3 λεπτά μετρημένα. Έχεις και 5, εντάξει, θα το πάμε και 2 το διάλειμμα. Μην τρελαίνεις. Όχι, δεν με πειράζει, γιατί πρέπει να τηρούμε τα 5 λεπτά με βλαβική προσοχή. Εντάξει, έλεγα. Τώρα έχω και εγώ φορτώνω πολύ. Πες με καλά. Πήραξε μια κουβέντα την οποία έχω βαρεθεί να την ακούω. Αυτό με τους πιτσιρικάδες. Σεβασμός δεν κερδίζεται με τα χρόνια, γιατί το έχουμε κάνει καραμέλα και έχουμε κάνει. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Αυτό πάντα με ενοχλούσε. Εντάξει, με τους πιτσιρικάδες. Και μικρός που ήμουν και τώρα που έχω μεγαλώσει με ενοχλεί αυτό. Σε όλα τα πράγματα το λέω τώρα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι να λέει ο άλλος ότι είμαι 30 χρόνια, ξέρω εγώ, βλέπω ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και είτε είναι 18, 10, είτε είναι 58, είναι ακροατής. Από την ίδια βάση ξεκινάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσα πριν το φίλο του Παναγιώτη από τη Ρόδο, μιλάγαμε κάποτε πάρα πολλά πρωινά, ταυτόχρονα, παράλληλα, ο ένας μετά τον άλλον στο Βαγγέλη που έκανε εκπομπή 5 ώρα το πρωί. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές, έχει άποψη καλή γενικά. Το αιώνιο θέμα διαφωνίας μας ήταν ο παπάς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε. Εγώ εκεί ήθελα να πάω να καταλήξω. Το τι έκανε ο Καλάθης και το τι θα έκανε στην καριέρα του, εγώ θεωρώ τραγικό. Ο κάθε Καλάθης, όχι ο Καλάθης. Είτε λέγεσαι Καλάθης, είτε λέγεσαι Λούκας, είτε λέγεσαι Ανσαριφάντη, είτε λέγεσαι Μασούντη, είτε λέγεσαι δεν ξέρω τι λέγεσαι. Μια ντροπή να πει ο άλλος στον άλλον τι θα κάνει στην καριέρα του και από πού θα πάρει λεφτά και γιατί θα τα πάρει τα λεφτά. Και πόσο μάλλον στον Καλάθη, εκεί έρχεται για μένα η ευθύνη των δημοσιογράφων, όχι όλων, εγώ δεν βάζω όλους ένα σακούλι, σε κάποιους οι οποίοι μπορεί να καλύπτουν τα ρεπορτάζ. Ή βγαίνεις και λες ανοιχτά ότι ο Καλάθης είχε π.χ. χρωστούμενα από τον Παναθηναϊκό τα οποία τα χάρισε, γιατί είναι αλλιώς ένας παίκτης να μαθευτεί ότι έστω ότι ο Καλάθης πήγαινε στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι. Και λέγαμε, ο Καλάθης έκλεισε στον Ολυμπιακό. Να ξέρεις, ήταν η δεύτερη... δεύτερος Ολυμπιακός πίσω από την Μπαρτσελόνα. Το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ το ξέρω αυτό. Και ξέρω επίσης ότι είχε και χρωστούμενα από τον Παναθηναϊκό. Τα οποία τα πήρε και κάποια τα χάρισε. Η είδηση ανέβγαινε και έλεγε. Ο Καλάθης έκλεισε στον Παναθηναϊκό, χάρισε τα χρωστούμενα του στον Ολυμπιακό, χάρισε τα χρωστούμενά του στην ομάδα την προηγούμενη και έκλεισε στον Ολυμπιακό. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει διαφορά, αλλά δεν θα έκανε όπως και τη διαφορά που εσύ πιστεύεις. Γιατί για μένα και αυτή η κίνηση από μόνη της λέει πάρα πολλά. Και πόσο μάλλον όταν η ομάδα σου μπαίνει σε μια τέτοια εποχή που είναι όλα μετρημένα. Εντελώς διαφορετική. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό να μην καθόμαστε να κρίνουμε το που θα υπογράψει ο άλλος και να καταλάβουμε ότι είναι επάγγελμα. Καλή φανελά, ναι, ο άλλος έχει παίξει και παλιότερα έφυγε από τον Παναθηναϊκό Καλάθης. Επειδή ήθελε να κάνει καριέρα και να παίξει μπάσκετ σαν κανονικός παίκτης και όχι σαν ρεζέρβα. Γιατί στον πρώτο του κύκλο, στον πρώτο κύκλο, λέω εγώ έτσι, ναι, όταν έφυγε για την Κούμπαν. Ναι. Ο Καλάθης έφυγε για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο που τον είχε εκεί που πήγε. Γιατί είναι με το για μένα. Απλά οι άλλοι λέγονται Κούμπαν. Και αν λέγεται Ολυμπιακός, που είναι το κακό. Αν ο Σλούκας ερχόταν στον Παναθηναϊκό, γιατί να τον πάρουν με τις πέτρες οι Ολυμπιακοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα που επικράτει. Δεν είναι για μένα, δεν χωράει στην ιδιοσυγκρασία μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο φύγει από την ΑΕΚ στον μπάσκετ, έφευγε ο Σάκουτα και πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί που είναι ΑΕΚ, παιδί μου. Ναι. Πού είναι το κακό? Πού είναι το κακό να πάει άλλος να κοιτάξει την καριέρα του και τη ζωή του? Γιατί μπορεί να του αρέσει η Ελλάδα και μπορεί μόνη πρόταση που να μπορεί, όχι μπορεί, η μόνη πρόταση που θα τον κάλυπτε τον Καλάθη στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά μπορεί να θέλει να ζήσει με την οικογένειά του στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Ή να πάει να παίξει στη Νέα Ρίστ? Ή να πάει να παίξει στο εξωτερικό για να παίξει στην Ελλάδα? Δεν το κατανοώ εγώ αυτό το πράγμα. Επειδή είπατε κιόλας μετά ότι κάποιος έστειλε και έβρισε και έκανε και έρανε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Για μένα αυτοί που βρίζουν αυτή την κατάσταση προφανώς δεν έχουν δουλέψει. Μακάρι να κάνω λάθος και όποιος το έχει στείλει να έχει δουλέψει και να ξέρει από δουλειά κτλ.
Γιατί πλέον, γιατί για μας περισσότερους τα 100 ευρώ τα παραπάνω μετράνε. Δηλαδή εγώ παίρνω χι λεφτά, αν αύριο μεθαύριο πάρω χι συν 100, γιατί να μην αφήσω τη δουλειά μου για να πάω σε μια άλλη. Αν οι συνθήκες είναι καλές και με καλύπτουν. Για τον άλλο γιατί δεν παίζει ρόλο αν θα πάρει τα ίδια λεφτά ή να πάρει και 300.000 παραπάνω. Επειδή είναι 300 χιλιάρικα και παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Όσα λεφτά και να έχεις σε αυτόν τον πλανήτη, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν σου φτάνουν. Γιατί όλοι έχουμε μάθει να χτίζουμε τη ζωή μας με βάση τα λεφτά που έχουμε. Μεγάλη αλήθεια. Και ας βγει ένας να μου το διαψέψει. Μεγάλη αλήθεια και αυτό να ξέρεις είναι και το μεγάλο λάθος που κάνουμε. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Το ότι γίνεται έτσι όμως. Έτσι γίνεται. Εγώ έτσι ζήσα. Έχω με 300 ευρώ, έχω ζήσει με 700 και με 1500. Και πάντα κάτι ήθελα ακόμα. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε. Και πάντα τη βγάζεις όμως. Και πάντα τη βγάζεις. Μπράβο. Έτσι. Και έτσι ζεις και θες κάτι. Είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε σε μια περίπτωση είσαι είτε στην άλλη. Οπότε μην τα σοπεδώνουμε όλα. Αυτό ήθελα να πω για τον καλά. Τέλος πάντων. Και θεωρώ ότι τελικό κυπέλλον δυστυχώς δεν θα γίνει. Δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι θα βρεθεί τυχαία, θα βρεθεί. Τυχαία δεν μπορεί να βρεθεί, ρε φίλε. Εντάξει. Περνάνε από εξετάσεις, δεν γίνεται να βρεθεί. Όχι, τυχαία, εννοώ ότι θα βρεθεί. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, το πώς και τα γιατί θα το δούμε τη Δευτέρα. Μπορεί να έχω άδικο. Εντάξει, έγινε φίλε. Εντάξει. Άμα βρεθεί τη Δευτέρα θα έχει γίνει. 10 λεπτά και μετά τη μία. Πάτε συντονισμένοι Sport FM, Κώστας και Τζόγλου, της Αντίπας και Χάρης Χριστόγλου. Την καλησπέρα στον Αντώνη. Ο Διονύσης Δευτέρα επιστρέφει. Δευτέρα, γιατί ρωτάει εδώ πέρα. Ο Αντώνης από το Περιστέρι. Α, και θα του μεταφέρω τα καλά σου λόγια για τις μεταδόσεις στο Παναθηναϊκό TV, αλλά και για τον ντύσιμο του. Παιδιά, πρέπει να συζητήσω και τον ντύσιμο του Βεσίλα, που καμισάκι, μπαντελονάκι, ζωνούλα. Τα έχω δει αυτά ποτέ, 2 χρόνια. Έχω άδικο, κύριε. Ε, το δες. Τη Δευτέρα να ξέρεις ότι το ετοιμάζω. Θα κάνω γκάλωπα κροατών στο αυτεράδιο. Έχω βάλει τη σουπιά. Δεν ακούει τώρα, Βεσίλας. Έχουμε φτιάξει τη φωτογραφία με τον πουκάμισο και τον παντελόνι. Και το κοινό ξέρει τι θα αποφασίσει. Αν ήταν γάμος ή βαφτίση. Από πού είναι το ντύσιμο. Και τελικά. Εγώ ποντάρω σε βαφτίση. Άντε, έλα, πάμε. Πιο πρωινό, δηλαδή. Ναι. Και στον Κώστα από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο από τον άλλο τον Κώστα από τον Κορυδαλό. Δεν απολογούμαστε, φίλε, συζητάμε. Λοιπόν, ρε αντίπα, τσίπα δεν έχει πάνω σου, ρε. Όχι, ρε φίλε, δεν έχω. Δηλαδή, αν μου λε εμένα δεν έχω και τσίπα. Αν είπε ο Μπάμπης ότι έχει δώσει 4 Ολυμπιακούς για τον Χασάν, πολύ πιθανόν έχει και δίκιο. Εντάξει, εγώ δεν κάνω και ρεπορτάζ, φίλε. Μα μαθαίνω πως είναι αδέλφος, γιατί το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Πήγε, λέει, με 1,5. Εγώ και για 2 ήξερα ότι ο Μαρ πήρε στην Τουρκία. Να πούμε ότι και τα σκυλιά του Τσιμίκα φτάσαν στο Λίβερπουλ. Θα παίξει ο Τσιμίκα στο Λίβερπουλ. Θα παίξει. Πάμε. Καλημέρα. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σας, αγόρια, τι κάνετε. Εδώ. Καλά είστε. Ναι. Κώστα. Ναι. Θα σας ρωτήσω, Βασίλη, την Κυριακή Σταμάδα από το θέμα. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω ούτε εγώ, ρε φίλε. Πάλι σταματάει την Κυριακή. Και σταματάει την Κυριακή. Ναι. Ξέρουμε αν υπάρχει άλλος σταθμός. Θα πάει ο Βασιλής. Κωστά. Δεν ξέρω, φίλε μου. Εγώ από σένα έμαθα τώρα ότι είναι να σταματήσει την Κυριακή. Ούτε. Ναι, και εγώ πρώτη φορά δεν ακούω. Θα βγουν και άλλοι αξίδες και θα σου πούνε. Τέλος πάντων, γιατί τι βλέπεις, Κωστά. Τελείωσε η μεταγραφή υπόθεση. Τι εννοείς. 3 Οκτωβρίου δεν γίνεται. Όχι το. Α, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ η μόνη εκκρεμότητα που δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά είναι αν θα γυρίσει ο Σάκοτα. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Δεν. Τα άλλα είναι κλεισμένα. Ο Σάκοτα τι λέει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα της ομάδας πιο πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα. Θα δούμε. Όσο το ποδόσφαιρο Κώστα, βλέπω τίποτα ακόμα, έτσι. Να γίνει ο τελικός και βλέπουμε. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Και εσύ ρε Βασιλάκη. Θα πάρω την τρίτη πάλι τηλέφωνο. Εντάξει, χωρίς. Δεν θέλω να παίρνω συνέχεια και σας ενοχλώ. Δεν ενοχλείς ρε Βασιλάκη. Ποτέ δεν ενοχλείς. Έγινε ρε Κλάρα. Γεια σου ρε Μπιλάκη. Γεια σου Κώστα. Πάμε. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Μια χαρά φίλε. Νίκος. Γεια σου Νίκο. Γεια σου, Νίκο.
Λοιπόν, μιας που συζητάνε τώρα με αυτό με τον Καλάθι, άλλοι το γκράζουν, άλλοι βγαίνουν να τον δικαιολογήσουν, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ασχολούμαστε με τον Καλάθι, ενώ σαν Παναθηναϊκή και να εξηγηθώ και να μην παρεξηγηθώ. Το 96 στο ποδόσφαιρο, όταν είχαμε το 95-96, όταν φτάσαμε στα ημιτελικά, την επόμενη χρονιά ο Βαρδινογέννης διέλυσε την ομάδα, την ενώ διέλυσε, φύγανε 4-5 παίχτες βασικοί. Από τότε έμαθα να μην δένουμε με παίχτες, γιατί υπάρχουν παίχτες που μπορεί να έρθουν να κάτσουν ένα χρόνο, γιατί μόνο, γιατί μπορεί να πάρουν μια μεταγραφή, μπορεί να τραβάσουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό βέβαια που λες γίνεται πολύ περισσότερο πια τα τελευταία χρόνια που υπάρχει πολύ μεγάλο παζάρι το μεταγραφικό που βλέπεις ότι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Ναι. Πάντως και τότε δεν πρέπει να φύγαν τόσοι πολλοί φίλοι μου, είσαι σίγουρος ότι φύγανε τόσοι πολλοί. Φύγανε, 4-5 είχαν φύγει. Αλλά θέλω να πω ότι από τότε είχα μάθει να μην δένουμε με παίχτες. Να δένουμε με εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα. Τώρα δεν πάνε να έχουμε μέσα και 7-8 κύμα όπως είχε τότε η Νότια Κορέα το 2002. Εμένα το ίδιο πράγμα μου είναι. Δηλαδή το ποιοι είναι και πώς λέγονται. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όσο είναι στην ομάδα και παίζουν έτσι και τους πληρώνει η ομάδα, το τι κάνουν. Από εκεί και πέρα όταν θα φύγουν να πάνε σε μια άλλη ομάδα, είναι βραχνά στις άλλες ομάδες από τη στιγμή που αυτή τον πληρώνει. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι από τη στιγμή που δεν είναι πλέον στην ομάδα μου, γιατί δεν βρίσκω το λόγο γιατί να ασχοληθώ. Ξέρεις, αυτό γινόταν πολύ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Και ειδικά πλέον αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί το έχω συζητήσει και με φίλους του Ολυμπιακού, ότι πολλές φορές δεν δένεσαι με παίκτες όπως δενόσαι τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έφευγαν πολύ. Εντάξει, άμα πάμε και πολύ πιο πίσω και πριν τον Μποσμάν και πριν τις ιστορίες με τους ξένους που υπήρχαν οι 8 αιτίες στους ποδοσφαιριστές, δεν ήταν δεδομένο ότι θα είχες δεθεί με τον οποιοδήποτε παίχτη, εσύ που είσαι παραθυνικός με κάποιο παίχτη του Παραθυνιακού. Και δεν έφευγαν έτσι γρήγορα. Δηλαδή, να σου ήρθε ένας παίχτης, τώρα σου μπορεί να ιδεθείς π.χ. με τον Μακέντα. Σου φέρω ένα παράδειγμα από ο Ανανέσου. Του χρόνου μπορεί να φύγει ο Μακέντα, σου φέρω ένα παράδειγμα. Να έρθει μια πρόταση καλή από οπουδήποτε. Πλέον έχουν ανοίξει αγορές οι οποίες. Δεν πλησιάζαν ποτέ για να πάρουν παίχτη. Ειδικά νομίζω... στο μπάσκετ είναι και χειρότερα. Έτσι. Δεν μένουν οι παίχτες πάρα πολύ καιρό. Ναι, ανά δύο χρόνια σχεδόν να αλλάζουν. Και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το χειρότερο που γίνεται. Εγώ σου λέω ότι στη φετινή χρονιά ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει παίχτες που κάποιος δεν τους ξέρεις, που νομίζεις ότι. Εγώ σου λέω να εξελιχθούν όλοι και να κάνουν και σούπερ χρόνια. Θα πάει του χρόνου η Τσεσεκά και άμα. Θα ανακυκλωθούν. Θα κάνουν το γύρο. Ναι, και θα δει, ας πούμε, ότι το διάρρη που πήρες είναι μια χαρά παίχτης, που εσύ τον ανακάλυψες από το Ισραήλ. Σου φέρνω το. Δεν τα ζήσει αυτό ο Ολυμπιακός. Βέβαια, μα τόσα χρόνια. Αυτό πήγα να σου πω. Πόσους σέντερ έφυγαν. Όχι μόνο σέντερ. Όχι μόνο σέντερ, αλλά ειδικά σέντερ σχεδόν κάθε χρόνο με όποιον έπαιρνε ο Μπαρτζόκας ή όποιο τέλο πάντων. Ναι, παιδί μου ήταν ο Χάιντς ή ήταν ο Ντάνστον, ο Χάντερ. Αυτό θέλω να πω. Στη σήμερα ημέρα δεν βρίσκω τον λόγο να πρέπει να ασχολούμαστε με τον παίχτη όταν φεύγει από την ομάδα. Πού πάει και τι κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά η ομάδα μου αυτή τη στιγμή τι κάνει. Ποιον έχει, ποιον πληρώνει, γιατί τον πληρώνει και τι κάνει. Από εκεί πέρα όταν θα τον πληρώσει άλλος σύλλογος είναι θέμα του άλλου σύλλογου μετά να ασχοληθεί των οπαδών της άλλης ομάδας. Κατάλαβες δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ασχολούμαστε τώρα, όχι εσείς, ενώ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έγινε θέμα, ξέρεις που είπε ότι μίλησα και ότι ήταν σαν δεύτερη επιλογή Ολυμπιακός. Θέλω να σου πω, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να σου πω ότι κακώς γίνεται θέμα. Ναι, όπως και θα καταλάβαινε ότι αν έρχονταν στον Ολυμπιακό ο Καλάθης, βέβαια, αν έρχονταν ο Ολυμπιακός ο Καλάθης μαζί με τον Σλουκά, δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει άλλους τόσους παίχτες. Δηλαδή να παίρνει π.χ. και το Χάρισον. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά θέλω να σου πω, δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, να σκεφτούμε από μια άλλη. Δηλαδή, ένα παίχτη του ποδοσφαίρου που μπορεί να είναι σε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, παράδειγμα, φεύγει ο ένας παίχτης και πάει στην άλλη. Δηλαδή, και βλέπω ότι υπάρχει αυτό το ρε παιδί μου το κολλημένο ακόμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι το συζητάμε, πέρασε ένας χρόνος και ακόμα το συζητάμε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι καθόλου έτσι. Και αυτό δηλαδή θα έπρεπε να είναι έτσι πως είναι τα πράγματα. Έτσι θα έπρεπε να είναι και οι περισσότεροι. Μα δηλαδή, αν δεν κάνω. Ψυχρά και να μην ασχολούνται. Αν δεν κάνω λάθος που δεν κάνω. Θα σου πω, θυμάμαι ότι εσείς είχατε, οι φίλοι του Παραθυνιακού, αρκεί κάποιοι, όχι δεν σου λέω όλοι, είχαν ενοχληθεί που ο Γκίστη είχε βάσει τον Ερυθρό Αστέρα. Τα θυμάσαι προφανώς. Και ακόμα και από τον Ολυμπιακό, θυμάμαι εγώ φίλους του Ολυμπιακού που έλεγαν γιατί πήγε ο Λοντζέσκι στο Παραθυνιακό. Και τι να έκανε ο Λοντζέσκι να πήγε στο Παραθυνιακό, αφού είχε πρόταση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλήθεια σου λέω. Μόνος ήταν. Ελεύθερος δεν ήταν. Εγώ αυτό ήθελα να καταθέσω. Εγώ δεν κρίνω αν αυτό που έκανε είναι σωστό, που σκέφτηκε να πάει ή λάθος. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θεωρώ την όλη συζήτηση ότι είναι, πώς να σου πω, άνωσχονος. Ότι είναι άστοχη, δεν μπορεί να γίνεται. Μάλιστα.
Δηλαδή, ένας οπαδός, ένας φιλάθλος πρέπει να ενδιαφέρεται για τη δική του ομάδα, τι κάνει αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη. Και τι κάνει όταν ο παίχτης είναι στην ομάδα του. Από εκεί και πέρα, όταν φύγει, να πάει στο καλό και πλέον δεν είναι πλέον δικό. Δεν διαφωνώ μαζί σου σε πάρα πολλά. Εγώ δηλαδή, με αυτή τη φιλοσοφία δεν διαφωνώ εγώ μαζί σου. Απλά ξέρεις, υπάρχουν φορές που υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείς. Ο Καλάθης δεν ήταν ούτε του έλεγε και το συμβόλαιο. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Του Καλάθης είπαν ότι δεν πρόκειται να σε κρατήσουμε τον επόμενο χρόνο. Που, γιατί είχε συμβόλαιο. Ξέρω τι έχει γίνει, αλλά θέλω να σου πω ότι άσχετα με τον Καλάθη θα μπορούσε να ήταν μια μεταγραφή, θα μπορούσε να έχει ένα μεγάλο τραυματισμό και να μην είχε παίξει και να μετά να πήγαινε αλλού και να πέπαιζε, θα μπορούσε να μην τον εβάζανε και μετά να πήγαινε αλλού και να άδαινε γιατί δεν ταιριάζαν τα χνότα του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν εξετάζω το πώς έφυγε και γιατί έφυγε. Κατάλαβε να σου πω. Όχι, σου λέω παιδί μου ότι αν έλεγε το συμβολαιό του και πήγαινε στον Ολυμπιακό αντί να προτιμήσει την πρόταση του Παναθηναϊκού θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ναι, αυτό καταλαβαίνω τι λες. Κατάλαβε. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πούμε, π.χ. θα με ενοχλούσε αν ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως έγινε με τον Παπαπέτρου, σου φέρω ένα παράδειγμα, που είχε και πρόταση. Ναι, αλλά όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Ήθελε να πάει εκεί, πήγε. Τι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά. Γιατί για τον Παπαπέτρου που λες, ποιος μου λέει με ένα αύριο μεθαύριο ότι δεν θα έρθει μια πρόταση από μια ομάδα και θα πάει εκεί πέρα. Γιατί λοιπόν εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να πω, α, ο Παπαπέτρου, π.χ. λέμε έτσι για το παιδί. Είναι Παναθηναϊκός, βαμμένος, να αγαπάει την ομάδα. Εντάξει, καλά, αυτά ήταν περασμένων δεκαετιών. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά, έτσι. Δυστυχώς, αυτό έχεις δίκιο. Απλά να το καταλάβουμε όλοι. Και να είμαστε πιο ψύχρεμοι. Έγινε, Ρενικό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Καλή χαρά, καλό βράδυ. Όχι, νομίζω ότι το ίδιο, αδερφέ, έχω. Καλησπέρα στο Εδιμβούργο. Στον Ανδρέα. Στον Γιάννη από την Νίκη, που είναι ο φίλο τη ΑΕΚ. Τι άλλο έχουμε. Στο φίλο το Σάκη του ΠΑΟΚ από την Ξάνθη. Τον Παντελή, το φίλο τη ΑΕΚ. Τον Κυριακό, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη. Τον Παναγιώτο, τον Ολυμπιακό. Έχει εδώ πράγμα. Πάμε. Λίγο το ραδιόφωνο, φίλε. Ακούγεται αλλιώς η φωνή σου. Πιο σεξι. Έλα. Έλα, πάνω. Καλησπέρα, καλημέρα, τι θέλετε. Ό,τι γουστάρεις. Κοίταξε, γιατί έχω δουλειά και δεν θα μιλήσω πολύ. Όσο αφορά την περσινή χρονιά, εγώ το έχω πει, δεν κατέχω όσο κατέχετε εσείς από μπάσκετ, αλλά δεν έφταιε ο Καλάθης, ήταν λάθος σχεδιασμός εντελώς. Ναι, ωραία. Και φταίει ο Δημήτρης που έδωσε, ας πούμε, το δικαίωμα στο Πιτίνο να ανακατευτεί στο σχεδιασμό της ομάδος και βγήκε και ο Πεδουλάκης, δηλαδή, εκτεθειμένος σε αυτό το πράγμα. Γιατί στην ουσία δεν φταίει ο Αργύρης για αυτό το πράγμα που έγινε πέρσι. Καλά, βέβαια τώρα η κουβέντα είχε γίνει για τον Καλάθη και που έκανε αυτή τη δήλωση σήμερα και στην Ισπανία. Όχι, πρόσεξε, ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ το έχω πει, ο Καλάθης καλός χρυσός, αλλά δεν μπορείς να έχεις βλέψεις για Final Four και ξέρω εγώ και για το τρόπο και να έχεις playmaker χωρίς shot. Πάρε τις άλλες ομάδες. Έχει καμία ομάδα που έχει βλέψεις για Final Four να μην έχει playmaker χωρίς shot. Εντάξει, μπορεί να στήσεις την ομάδα έτσι ώστε να προστατεύσεις αυτή την αδυναμία του Καλάθη. Ωραία, απάντησε μου σε αυτό που σου λέω. Έχει ομάδα τέτοιου πυρηνικού να μην έχει σούτο ο playmaker. Τον έναν, τον άλλον, τον Σέρχι Ροντρίγκες. Τι πες μου έναν. Δεν μου έρχεται στο μυαλό. Μα δεν υπάρχει. Όταν θες να κάνεις πράγματα, ο playmaker σου πρέπει να έχει σούτ. Ο Διαμαντίδης δεν ήταν ο καλύτερος σουτέρ του κόσμου. Αλλά τα σούτ τα έβαζε όμως. Και τι υστερούσε ο Διαμαντίδης από τον Καλάθη και στα άλλα τα πράγματα. Στα assist, στην άμυνα, στα κοψίματα, τι. Ο Διαμαντίδης όταν ξεκίνησε την καριέρα του δεν ήταν τόσο καλός σουτέρ, αλλά δούλεψε πολύ σε αυτό. Δεν είναι σημασία ρε παιδί, μιλάμε για την εξέλιξη. Ναι. Κατάλαβες που σου λέω. Όταν καλός χρυσός ο Καλάθης, απλά πρέπει να το πλαισιώσεις. Εδώ ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν έπαιζε άμυνα. Εντάξει, βέβαια ο Καλάθης να ξέρεις κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και τόσο απλώς. Δεν αντιλέω. Το σούτ ρε εσύ. Το μπάσκετ είναι Καλάθη. Το σούτ. Τον είχαν ψηλιαστεί οι άλλες οι ομάδες. Αφήναν όλο το παιχνίδι στον Καλάθη και ο Καλάθης έκανε το μυαλό του. Ναι, υπήρχαν παιχνίδια που αν δεν του έμπαιναν δύο σουτ, δύο τρίποντα, δεν σταματούσε. Εντάξει, αυτό είναι θέμα της ομάδας πάντως να τον προστατεύσει. Ναι, δεν μπορείς όμως να στηρίξεις μια τέτοια ομάδα που έχει βλέψεις, το ξαναλέω, μόνο σε έναν παίκτη.
οργανωτικά. Έφευγε ο Καλάθης, ο Παναθηναϊκός πελάγωνε. Ποιος άλλος θα είχε την ικανότητα να οργανώσει παιχνίδι και να δει παιχνίδι. Ποιος άλλος, παίρνει έναν. Ο Ράις. Εντάξει, και ο Ράις μπορεί να δώσει λύση, αλλά... Άλλα πράγματα. Ρε εσύ, ναι. Όταν είχες Ράις και Φριντέτ μέσα ο Παναθηναϊκός, ήταν, τι να σου πω, η χαρά της επίθεσης της άλλης ομάδος. Μπορούσε να παίξει άμυνα, ρε Κώστα. Ναι, δύσκολο πολύ, δεν γίνεται. Λέω και πάλι, όλα αυτά είναι θέμα ομάδας και προπονητή. Ναι, πώς ξεκίνησα τη συζήτηση, ότι ήταν λάθος και διασμός από την αρχή. Άφησε ο Δημήτρης τον Πιτίνο να κάνει ό,τι θέλει. Πάρε τούτον, πάρε εκείνον, πάρε τ' άλλον. Τι να του κάνει το Φριντέτ, μωρέ. Άμα δεν έχεις άμυνα, δηλαδή να πάρεις έναν Φριντέτ όμως οι άλλοι να σκυλιάζουν στην άμυνα. Δεν μπορεί να έχεις και Φριντέτ και Τόμας. Τόμας, καθόλου άμυνα. Ο Φριντέτ σε μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Σε μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ θα ερχόταν ένα ρόλο από τον πάγκο. Όταν κολούσε στο σκόρ να σου κόλλαγε δύο τρίποντα. Δεν διαφωνεί κανένας. Σε αυτό το Παναθηναϊκό μιλάμε. Δεν μιλάμε για τη Ρεάλ. Τέλος πάντων, δεν είναι. Και ο Καλάθης καλώς κάνει που τα παίρνει αυτά που για μένα είναι υπερτιμημένος για 2,5 εκατομμύρια παίχτη χωρίς σουτ. Αυτό άλλο θέμα. Αυτό άλλο θέμα. Για την Αμερική είναι από τα κάτω τέταρτα. Ναι, για την Ευρώπη. Παίχτης με 2,5 εκατομμύρια χωρίς σουτ, γιατί το μπάσκετ είναι καλάθι, μπορεί να έχει όλα τα καλά, δεν έχει σουτ. Και χωρίς σουτ δεν αξίζει 2,5 εκατομμύρια. Και το τελειώνω εκεί. Κώστα, επειδή είχε εκφραστεί ότι ο Παναθηναϊκός ξανά θα είναι τέταρτος, με αυτές τις κινήσεις και με δεδομένο ότι πέρσι εσείς δεν ήσασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά μιλάω. Καθόλου. Νομίζω στο δεύτερο γύρο είμαστε. Όχι, καθόλου. Η γνώμη δική μου είναι. Ναι, αυτό λέω. Η γνώμη δική μου είναι. Δεν ήσασταν καθόλου καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και μη σου μιλάω γιατί το σφάξιμο του αιώνα που έφαγε ο Παναθηναϊκός πέρσι. Αλλά φέτος με αυτές τις μεταγραφές που κάνει. Δηλαδή επιμένεις να λες ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι... Τι να σου πω ρε φίλε, να δούμε τις ομάδες και μπορεί να τις διεκδικήσει. Μη βιάζεσαι να εκφράζεσαι συνέχεια, δηλαδή τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Σεβάσου λίγο το όνομα και την ιστορία του Παναθηναϊκού. Να πότε το είπα αυτό. Το είπες. Το άκουσα εγώ. Εγώ όταν βγαίνω δεν λέω βλακίες. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ ένα θέμα πιστεύω έχει ο Παναθηναϊκός που είναι το διοικητικό. Άμα κυλήσουμε ομαλά τα πράγματα. Εγώ ένα έχω να πω. Στον κύριο Αλαφούζο το έχω πει και άλλες φορές. Δεν φτάνει μόνο να ρίξει λεφτά. Πρέπει να προστατέψεις και τα λεφτά. Με χίλιους δύο τρόπους. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Κάτω από τον πάγκο, πάνω από τον πάγκο, έξω από το γραφείο, μέσα από το γραφείο, δεν ξέρω. Προστάτευσε τα λεφτά. Για να δούμε φέτος θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έγινε. Έλα, πάνω μου γιατί είσαι και δουλειά. Είναι ένα πείραμα το φετινό. Αν βγει, μπορεί να κάνει καλή ομάδα. Πάντως γιατί νομίζω έχει φέρει καλούς παίχτες. Τι θες, μια και το φέρει κουβέντα. Τώρα τι. Θα πούμε τώρα και κοινότυπα πράγματα. Όλοι στο γήπεδο κρύβονται. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Κοίτα, λέω πείραμα, γιατί ρε παιδί μου ήρθε ένας προπονητής καινούριος. Και πολλοί παίχτες καινούργιοι. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Κατάλαβες, δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, βεβαίως. Αν βρεθεί χημεία καλή, πάντως νομίζω πάντως ότι σε παίχτες έχει κάνει καλές επιλογές. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα θα τους δούμε και στο γήπεδο, βέβαια. Σε διάρκεια, σε πολλά πράγματα. Πάμε, αδερφούλη. Ναι. Γεια σας. Παναγιώτης, είμαι από Αττική. Από Αττική. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Ναι. Λοιπόν, που είπατε για τον Γιώργο τον Δελικάρη, το 1978 ναι. Έφυγε, όπως όταν έφυγε και ο Δωμάζος από τον Παναθηναϊκό και ο Αντωνιάδης. Αλλά οι φύλαθλοι των ομάδων χειροκρότησαν τους παίκτες που φύγανε, γιατί ήταν επιλογές διοίκησης, κατάλαβες. Δηλαδή του Δελικάρη, πήραν το Περιβραχιόνιο, τον τιμωρήσανε, δεν τον ήθελαν. Τον Ολυμπιακό. Είναι αυτό που είχε πει ο Νίκος ο Γουλαντρής, Γιώργο είσαι αστέρι και είσαι καταδικασμένος να δυσκολευτείς και να πονέσεις. Κρίμα για όλους μας που επαληθεύθηκε και στο λέω εγώ που είμαι απολωνιστής, που δεν είμαι Ολυμπιακός. Πού είσαι? Απολωνιστής. Και με χωρίζουν 20 ώρες
και 95 αγωνιστικά λεφτά την Αλφα Εθνική. Για να δούμε, άντε, με το καλό. Κοντά είσαι. Ναι, κοντά. Και τον πρώτο αγώνα τον είδα με τον Ολυμπιακό στη ζωή μου. 6 πρώτου του 74. Ναι. Ολυμπιακός ΣΑΕΚ που είδα και το δελικά. Ολυμπιακός Απόλλων. Μετά τα Θεοφάνια του 74. Πω, ρε, εκεί είδα μπάλα στη ζωή μου πρώτη φορά με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Εκεί πρώτο είδα. Δεν είχα γεννηθεί εγώ. Και πώς ήρθε το μάτς? Έλα. Πώς ήρθε το παιχνίδι? 6 χρόνων. Μετά την τελετή του Θεοφανίων του 74. 6 πρώτου. Και μάλιστα ήταν κάτι Ολυμπιακοί εκεί από την εξέδρα και λέγανε είναι ωραίος αυτός ο Τσιγκάνος. Εννοούσαν τον Αρδίζογλου που έπαιζε με τον Απόλλων, έτσι μαλλιά, πιτσιρικά. Δεν ήταν Τσιγκάνος ο Αρδίζογλου. Όχι, αλλά έτσι τον περάσανε για Τσιγκάνο. Είχε μαλλιά, μαύρα μαλλιά και λέγανε δύο φίλια, θυμάμαι από πάνω. Αιγυπτιώτης ήταν ο Αρδίζογλου. Η Ιερουσαλήμ γεννήθηκε και ο πατέρας του ήταν γιατρός. Και στον Απόλλων, στον Ιορδανικό στρατό που ήρθε με τις Καλυμπίες το 1938 που ήταν στο πρώτο πρωτάθλημα με τον Δαμαλά. Α, πάντως το λέω γιατί ήξερε, είχε πάει στην Αίγυπτο και συνονότανε γι' αυτό μπορεί να... Από την Ιερουσαλήμ ήρθε και ο θείος έμεναν κοντά στη γειτονιά μου, ήταν τρία αδέλφια. Ναι, και ήταν γιατρός στον Ιορδανικό. Και ο πατέρας του ήταν, όπως λέτε, εξαιρετικός, ευγενέστατος άνθρωπος. Το θυμάμαι έπαιζε, δηλαδή. Ήταν στην ομάδα του 38 που βγήκε η Ελλάδα, τα ξέρετε, όσο η ομάδα ήταν στο Ρούφ. Με το Δαμαλά που κάνει την αντιστασιακή οργάνωση με τη Λαγιάννη Απόλλωνας. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό που λέτε δεν το ήξερα. Ότι... Το πρώτο το πρωτάθλημα Αθηνών του 38 και μετά πήγε στο Γενικό και πήρε την δεύτερη θέση. Πίσω στο Ολυμπιακό και μπροστά από τον Άρη. Που βγήκε δεύτερος. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Και με χωρίζουν 21 αγωνιστικά λεπτά. 21 ώρες και 95 αγωνιστικά λεπτά. Από την άνοδο. Από την επιστροφή μάλλον. Από την επιστροφή. Πάτε γήπεδο. Έλα. Πάτε γήπεδο. Πάω βέβαια από το 80, να σου πω, ναι. Τη δεύτερη φορά που έδωσα τον Απόλλα το 76, ο Ολυμπιακό, όπου πήγαινε το για τριάρες και τεσσάρες, ο Ολυμπιακός Απόλλων 6-0. Τη δεύτερη φορά που πήγα στο γήπεδο στη ζωή μου. Ναι. Που είδα τον Απόλλωνα, ο Ολυμπιακός Απόλλων 6-0. Αλλά από το 80 βλέπω τακτικός και ανελιπός. Ναι. Και βλέπα και Β' Εθνική πιο παλιά, δηλαδή όταν δεν έπαιζε ο Απόλλωνας Λεκανοπέδιο ή κοντά, πήγαινα και έβλεπα Β' Εθνική. Και εμείς ερχόμασταν στον Απόλλωνα. Άλλα χρόνια αυτά. Ναι. Α' Εθνική όμως. Ναι. Όχι, έβλεπα και πολύ Β' Εθνική τότε που δεν έπαιξε καρφίτσα στο γήπεδο. Έχω δει αγώνα εγάλεο αιώνο να μην πέφτει καρφίτσα. Στο 3-2, το 81 μετά το Πάσχα, θυμάμαι, θα έω. Τότε που πήγε μπαράζ εγάλεο αιώνο στο Ιράκι. Β' Εθνική, Νότιος Όμιλος. Όπως, ναι, το θυμάμαι αυτό, τρομερό. Μπράβο. Τι άλλο ήθελα να πω. Αλλά αυτές οι παίκτες που είπα, αυτοί οι παίκτες, δικαιώθηκαν από τους οπαδούς, δεν αποδοκιμάστηκαν. Ο πρώτος που αποδοκιμάστηκε, που άλλαξε ομάδα, ήταν το 80, ο Νικολούδης, που πήγε στον Ολυμπιακό. Κατάλαβες. Και το 81, ο Γαλάκος όχι, ο Κυράτσας αποδοκιμάστηκε. Γαλάκο τον διώξανε. Και ο Γαλάκος αποδοκιμάστηκε. Είχαν βγει συνθήματα πολλά, αφού το θυμάμαι. Όχι, κάντε λάθος. Νομίζω ο Γαλάκος αποδοκιμάστηκε πολύ και όχι ο Κυράστας τόσο. Ο Γαλάκος πάρα πολύ. Εγώ το, δηλαδή το θυμάμαι, είχε γίνει. Στο πρώτο μάτι στην Πάτρα εκεί με την βροχή είχε γίνει. Στην Πάτρα με την βροχή. Αλλά και πολλά συνθήματα, ειδικά για το. Ναι. Ας βγουν φίλοι Ολυμπιακοί έτσι. Να το δεχτώ, εντάξει. Στην ηλικία μας και ναι, να το επιβεβαιώσουν. Πάρα πολύ. Θα ανακαλέσω, εντάξει. Τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα που πήγε στον Παράς του Βόλου το 81, έτσι. Ναι. Το 81 έγινε το μάτς στην Πάτρα. Το 82, ναι, το 82 έγινε το Παράς. Το 81 έγινε το μάτς στην Πάτρα. Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική. Και εγώ πρώτη αγωνιστική έπαιζα με τον Πανιόνιο που τον πήρα 2-1. Το θυμάμαι στη Ριζούπολη. Μάλιστα. Να είστε καλά. Και εσύ, Λεβέντη μου. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε όταν παίρνετε τηλέφωνο. Και κάτι άλλο, μια τελευταία κουβέντα, να το θυμάσαι αυτό. Ναι. Αν ανέβω, μεγάλο ποσοστό σε αυτή την επιτυχία θα έχει ο κορονοϊός. Καλός ή κακός. Μάλιστα. Γιατί θα πήγαινε νωρίς το πρωτάθλημα, με την ξάφνη δεν θα βγάζα πέρα. Όπως θα ήταν διαφορετικό το πρωτάθλημα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν δεν γίνονταν το ατύχημα του 73, το Γενάρη. Ποιο ατύχημα? Που σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Ωνάσιος. Α, ναι. Δεν θα βλέπες ούτε Αναστόπουλο, ούτε ο Παναθηναϊκός θα βλέπε Σαραβάκο, ούτε η ΑΕΚ θα βλέπε Μαύρο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αν πήγαινε στον Πανιόνιο, όπως λέγαμε. Έτοιμος ήταν. Μετά το ποδόλου το που του έκανε η δομή σαλανί του, έτοιμος ήταν. Μετά το που του έκανε η δομή σαλανί του. Η πρώτη παρουσία που στείλαμε σε Ολυμπιάδα στο 36 Βερολίνο. Πρώτη γυναικεία παρουσία που στείλει η Ελλάδα. Σε Ολυμπιακούς αγώνες στο 36 το Βερολίνο στα 400 μέτρα. Να είστε καλά, κυκλοπαίδια είστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Δεν το ξέρω αυτό με τον Ενέση. Με τον? Με τον Ενέση δεν το ξέρω. Ναι, είναι ιστορία, τώρα δεν ξέρω, εντάξει, δεν την έχω. Τα φώτα και εγκατάσταση στο γήπεδο του Πανιωνίου είναι δωρεά από τον Αλέξανδρο. Ναι, εντάξει, καλά, θα μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο, δηλαδή, αν τότε Πανιωνίου. Όντως. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Πού έχεις εξαφανιστεί, όλο σε κάτι κλαμπ, είσαι και μπαρ. Δεν περιμένω μία ώρα, μία μισή, προσπαθώ να πιάσω γραμμή, παιδιά. Ναι. Για λέγε τώρα για την νυχτερινή ή απογευματινή Αθήνα. Τίποτα, lockdown έχει η Αττική μετά τις 12, δεν το ξέρετε, δεν το έχετε ναι, πάρει καμπάρι. Ναι, αλλά βγαίνεις 8 με 9 να πιεις κανένα ποτό εσύ. Τι θα βγεις 8 η ώρα να πιεις ποτό, Κοίταξε, εγώ καταρχήν δεν δέχομαι περιορισμούς, έτσι άλλο αν μου τις επιβάλλει το κράτος. Έχουμε ένα δεύτερο lockdown, δηλαδή σαν να βλέπω ότι το χειμώνα τώρα που λένε θα κάνει κρύο, θα καθόμαστε σπίτια μας, ναι καλά. Έρχεται ένα δεύτερο κύμα αυτό που λέγεται. Γι' αυτό δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία για αυτά, λένε πότε θα ανοίξουν και δεν θα ανοίξουν για αυτά. Τι να πω, δεύτερο lockdown. Ένα μήνα ανοίξαμε, βγήκαμε έξω και μετά επειδή γυρνάγαμε τα νησιά από τα φέρετρα και τα λοιπά. Ναι. Θέρετρα θες να πεις. Τέλος πάντων, έκανα ζαρδάρο. Τι γίνεται, καταρχήν, μην είμαστε κομπλεξί, ναι, ένας παίκτης δεν κάνει την ομάδα. Που είπε ο προηγούμενος φίλος για τον Καλάθη, εντάξει έφυγε ο Καλάθης, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ανάγκη. Έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο Παναθηναϊκό σε καινούργια δεδομένα. Και ναι, πιστεύω κατά την άποψή μου, ο Ολυμπιακός θα πάρει το double στο κύπελο την Κυριακή. Τον δίνει και φαβορί οι Bookers. Οπότε γυαλίζει το μάτι μετά τον αποκλεισμό της Wolves θα ξεσπάσει την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ μέχρι να μπει Αγία Σοφία δεν έχει ακόμα ομάδα. Μέχρι να μπει Αγία Σοφία δεν έχει φτιάξει ακόμα ομάδα. Και ο Ινσουά γιατί πήγε από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Γιατί για το γήπεδο. Αν φτιάχναμε εμείς γήπεδο θα έμενε. Ρε Βασίλη, είσαι πολύ μπροστά. Το έχει όνειρο από μικρός δηλαδή. Είσαι πολύ Ινσουά. Γιατί σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Η Αγία Σοφία σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμη. Α, πες ένα χρόνο, ωραία. Ένα χρόνο. Και αν γίνει σε 8 μήνες. Και λέω αν είναι έτοιμη σε 8 μήνες. Πες ρε, τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν καταλαβαίνω. Αν θα είναι έτοιμο το κήπεδο σου λες, σε 8 μήνες. Ωραία, αν είναι έτοιμο σε 8 μήνες, τι σημαίνει δηλαδή. Θέλω να πω, καταρχήν θέλω να φύγουμε η Εθνική Ελλάδος τώρα που αρχίζουν και τα προκριματικά, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν. Της Εθνικής Ελλάδος για το Μουντιάλ νομίζω ή για το Euro. Για προχώρα ναι. Ναι, θέλω να γίνει έδρα όχι το Καραϊσκάκι, δεν μου αρέσει το Καραϊσκάκι. Η Αγία Σοφία θα είναι πιο σύγχρονο γήπεδο, θα έχει πιο πολλά. Μ' αρέσει να γίνει η Αγία Σοφία γήπεδο της Εθνικής Ελλάδος. Γι' αυτό θέλω να φτιαχτεί ως πιο δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Όχι, εγώ δεν είμαι ΑΕΚτζής, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, πατριώτης. Θα ήθελα να φτιαχτεί ως πιο γρήγορο γίνεται και ο Μπακογιάννης να κοιτάξει και να δει τι θα γίνεται με το Βοτανικό, όχι μόνο με τα τζαμιά. Τζαμιά έχουμε και την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Καλά, τώρα...
να δει για το γήπεδο του Παθηναϊκού που πιστεύω δεν έχει κάνει τίποτα ο Μπακογιάννης για να γίνει έτσι έστω τηλεοφόρο, να την αναβαθμίσουμε. Να φτιάξουμε τηλεοφόρο μέχρι να γίνει ο Βοτανικός, να ανασκευάσουμε τηλεοφόρο. Γιατί είμαστε από τηλεοφόρο, όπως λέει το σύνθημα. Και κάτι τελευταίο που δεν έχει ακουστεί εδώ και 2 ώρες και κλείνω. Ναι. Θέλω, Ηρακλή, ξέρεις, εσύ είσαι ταυλούχος, Ηρακλή. Ο Κώστας δεν ξέρω. γυαλίζει το ματών Ολυμπιακών, σούπα. Τζιν, βότκα ή ουίσκι, σε ρωτάει. Τζιν, βότκα, φυσικά, Τζόνι, ουίσκι, Τζόνι Ρεντ. Μόνο Τζόνι, έτσι αγόρι. Τώρα με φτιάξω, μιλάρε. Κώστα, να σου πω να σε πειράξω λίγο και κλείνω. Γιατί μιλάω πολλή ώρα, τι ώρα είναι να μιλήσουν 3 άλλοι φίλοι. Στο Google το διάβασα, δεν το αναμετάδωσε κανένα ΜΜΕ. Το Curiosity στον Άρη κατέγραψε με βίντεο χιονοστιβάδα στον Άρη. Κάτσε ρε. Σοβαρά σου μιλάω, στο Google το διάβασα. Hood Post, πώς λέγεται στη σελίδα. Ναι. Ναι, χιονοσιβάδα στον Άρη κατέγραψε. Άρα. Εγώ δεν την είδα ποτέ, κανείς δεν το είπε. Τώρα κρυφά τα έχουνε. Δεν κοίταζες προς τα δεν την πήρε το μάτι. Αντί να ψαρέψουμε να πάμε να κάνουμε σκι. Εντάξει, αδέλφια. Εντάξει, κάτσε να συνέλθουμε λίγο τώρα. Έγινε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Έγινε. Καλή συνέχεια, γεια. Άλλη φίλη. Την καλησπέρα στον Έντι, τον Παναθηναϊκό, τον φίλο από το Λονδίνο. Ένα άλλο φίλο λέει: μοναδικό στα γούστα, τον Μάνταλο στον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να γίνει λέει δεύτερο Αλεξάνδρου. Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό παίκτη. Για μένα ο Μάνταλο είναι άτυχο παίκτη. Γιατί παίκτη πίπου. Εντάξει, είχε τραυματισμό. Δύο χιαστού δεν είναι. Είναι δύσκολα, ρε φίλε. Βλέπει και φορτούνε τώρα πόσο τα ακόμη, α πούμε. Δηλαδή, όταν χτύπησαν αδιαφυσβήτητα ο καλύτερο Έλληνα παίκτη, όχι απλά του Ολυμπιακού. Και τώρα ακόμη δεν έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Να βρείτε τα πατήματα του που μπορούσε. Και είναι πόσους μήνες τώρα, είναι 4 μήνες που παίζει. Α, ναι, που παίζει. Αλλά ήταν από πέρυσι, λίγο πιο πριν με το Αβούργο. Τέτοια εποχή πέρυσι. Τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή. Όχι μου. Τι αφιέρωση να κάνουμε στο κορίτσι σου, φίλε, που είναι πρώτη ηχογράφηση τη. Να κάνουμε την αφιέρωση και μακάρι να καταλάβει το κορίτσι. Ναι. Με όλη μα την καρδιά. Βεβαίω. Ρε τον Μπίλι. Πάμε, ρε αρχηγέ μου. Είχε και καιρό να εμφανιστεί. Δεν είχε βγει όλη τη βδομάδα. Ναι, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον Μάρκο. Τι καλή. Κάνετε ρε παιδιά. Τι έγινε ρε Μάρκο. Τι γίνεις. Όλα καλά. Ναι. Εντάξει. Όλα καλά. Τι έφαγε σήμερα. Κάνω δημοτοληπτικούς ελέγχους όπως το τέτοιο. Ναι, αυτό. Και φτεδάκια και παντασιανιτές το μεσημέρι. Έτσι. Ωραίο, ωραίο, τρυφερό. Και το βράδυ. Μια μπυρίζα με ζεδάκι που συνοδευόταν, ξέρεις. Γιαούρτι. Όχι. Θα το πει και νέμαρα. Γιαούρτι. Όχι, επειδή προσέχει τη διατροφή του. Γιαούρτι με πήρα. Ναι, Κώστα, άστα εκτός ελέγχου. Αυτό το καλοκαίρι όλα. Ο κορονοϊός μας διέλυσε, εγώ αυτό λέω. Κι εγώ, ναι. Είχα μπει σε πολύ ωραίο ρυθμό και μας διέλυσε πραγματικά. Μας διέλυσε όλους μας διέλυσε. Μα κοίτα, εντάξει, όταν είσαι τόσο καιρό μέσα, τι θα κάνεις. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Είναι και το... Ειδικά σε εμάς που είμαστε και λιχούδες και το έχουμε πάντα. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Σε έχεις το ψυγείο είμαστε. Τι θα κάνεις. Τι να κάνεις. Παιδιά, έχω γεμίσει το ψυγείο με παγωτά συνέχεια, δεν γίνεται. Και στη συντήρηση τα βάζεις. Ναι. Συνέχεια. Ωραία, οπότε αφού μας ενημέρωσες, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι έγινε τελικά, Ηρακλή, να σου πω, τι είστε γεωπόροι, όλο με το χόρτο ασχολείστε. Θα έπρεπε, φίλε, να ασχοληθείς και θα έπρεπε ασχοληθεί και η ομάδα σου με το χόρτο, το γήπεδό σου είναι. Δεν το δικό μου. Με το χόρτο, δηλαδή θα σε κάνω να λέτε. Τι να κάνουμε, θα το φτιάξουμε για αυτό, τι να κάνουμε. Μετά το τελικό όμως. Να παρακαλάμε. Θα σε κάνω να λέτε Ριζούπολη και ξανά Ριζούπολη. Καλά, καλά. Ρε, σου πω, εντάξει, εγώ έχω. Άλλο ήθελα να σου πω. Έλα. Να παρακαλάμε μόνο γιατί έτσι πως το είδα να μην τραυματιστεί παίκτης από καμία ομάδα. Είναι επίφοβο. Κοίταξε. Πάντως, όταν να πέντε προσεκτικά σιγά. Οι δύο ήταν χαλή το γήπεδο. Τότε ο Μανιάτης και ποιος ήταν ο δικός. Ο Μάνταλος. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα μάτς 2000. Στον διαγώνα και δύο.
Κοίτα, αλλά θυμάμαι ρε παιδιά και πέρσι τέτοια εποχή την ίδια εικόνα είχε. Γι' αυτό στην αρχή του πρωταθλήματος και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν παίξει Ριζούπολη, το θυμάστε. Τι είναι, ναι, σε ένα, έναν αγώνα. Δηλαδή εμείς με το Βόλο και ο Παναθηναϊκός με την Ξάνθη. Κάτι άλλο ήταν όμως νομίζω. Ναι, όχι, για το χόρτο. Για να συντηρηθεί το χόρτο να μην πατηθεί. Εντάξει, ρε παιδί, απλά θα μπορούσε να το είχαν δει τόσο διάσπα που, γιατί ξέρω θα γίνει και ο τελικός. Γιατί, ναι. Ας πούμε, εμείς στη δική μας πλευρά έχουμε μείνει στην εικόνα που ήταν το γήπεδο, δεν έγιναν τα ΑΕΚ Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Ναι. Μια χαρά, ήταν χαλίκατο. Ναι. Αλλά σου λέω και πέρσι, τέτοια εποχή, το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναγκάστηκαν να παίξουν στη Ριζούπολη δύο αγώνες για αυτόν τον λόγο, για να μην πατηθεί το χόρτο του Ολυμπιακού Σταδίου. Φαίνεται, γιατί άκουσα προχθές τον υπεύθυνο, ας πούμε, του Ολυμπιακού Σταδίου που μίλησε, το διοικητικό υπεύθυνο. Και είπε ότι η ζέστη τελικά, δεν ξέρω, είναι η φύση του χόρτου του συγκεκριμένου, η ζέστη του προκαλεί βλάβες, υπάρχει ένας μύκητας και ενώ μέχρι το Μάιο-Ιούνιο ας πούμε ήταν τα πάντα τέλεια, από εκεί πέρα άρχισαν τα προβλήματα. Αλλά θυμάμαι και πέρσι το ίδιο είχε συμβεί, ακριβώς την ίδια εποχή. Γι' αυτό αρχές πρωταθλήματος και οι Άκοι Παναθηναϊκούς Ριζούπολη χρησιμοποίησαν. Τέλος πάντων. Εντάξει, με τα ρόστερ, η Ηρακλή θα φύγει κανένας άλλος μέχρι την Κυριακή. Πόσες θες ακόμα? Κανένα δυο. Θέλεις ακόμα κανένα δυο, ε? Κανένα δυο. Να ξέρεις, θα σε μπορείς περισσότερο να μαχάσεις και έχουν φύγει και κανένα δυο ακόμα. Κοίτα, και αν ενδιαφέρεσαι για την υγεία των παιχτών, εσείς να παίξετε έτσι σιγά σιγά, συντηρητικά, προσεκτικά. Βεβαίως. Πανάπολα υγεία. Πανάπολα υγεία και. Εννοείται, ρε φίλε, πανάπολα υγεία. Και ας εμάς που δεν προσέχουμε την υγεία μας να παίξουμε καλύτερα. Αυτό. Έγινε, λοιπόν, ρε Μάρκο μου. Λοιπόν, άντε, παιδιά. Τα λέμε, γεια. Πώς μπορεί να σου έρθει το γιαούρτι με την πύρα, ρε φίλε? Έτσι το είπα, για πλάκα. Ναι, αλλά πώς να σου συνδυάσω, πώς δηλαδή. Που εγώ έχω κάνει έτσι γουρούνια σπίτι. Όχι, αυτό τώρα εντάξει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μόνο σε γιαούρτλου και μπαμ. Εκεί γίνεται. Πάμε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Πού σ' αρχίγε? Έλα ρε, τι γίνεται? Τι να γίνει, τι γίνεται εδώ πέρα, σας ακούω από νωρίς. Έχετε πιάσει ωραίες. Μην πεις ότι περιμένεις και εσύ από 12 και 5. Όχι. Τώρα 10 λεπτή μέρα που μίλαγε ο Βασίλης, δηλαδή. Πήρα και εντάξει, λέω μετά τον Βασίλη, κανονικά πρέπει να βγαίνει τελευταίος ο Βασίλης. Για κλείνει το πρόγραμμα, σωστός εσύ. Ναι. Σε μετά να καθόμαστε σε περισυλλογή όλοι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Άκουγα που λέγατε στην αρχή για τους παίχτες που πάνε από εδώ, από εκεί. Εγώ τα έχω πει στον Ηρακλή. Εμένα αυτό το πράγμα μου τελείωσε όταν πήγε τελικά στον Παναθηναϊκό. Επειδή είμαι και πιο μεγάλος. Και θα σας πω ότι το πρώτο καλοκαίρι με το που πήγε, ο Παναθηναϊκός έκανε στη Λεωφόρο το πρώτο εσωτερικό διπλό ανοιχτό για τον κόσμο. Και είχε μέσα 25.000. Για και μαζί και εγώ, έτσι. Πήγα να δω, φίλε. Πήγα και εγώ. Και καθόμουν και είχα δακρύσει, ας πούμε, να βλέπω το Δελικάρι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Από τότε και μετά δεν με ενοχλεί, φίλε, κανένας. Όπου και να πάει, εκεί πέρα μου σταματήσανε τα συναισθήματα να τρέχουν. Τέλος πάντων. 25.000 κόσμος οικογενειακός. Για Γαλάκο επιβεβαιώνεις. 25.000 κόσμος, φίλε. Άμα υπάρχει κάποιος παλιός έτσι μεγάλος που να ήταν μέσα καλοκαίρι, ήταν εσωτερικό διπλό του Παναθηναϊκού, ούτε καν φιλικό, έτσι. Τότε. Ούτε καν φιλικό. Σαν τα σταφύλια μες στη Λεωφόρο. Τέλος πάντων. Ωραίες εποχές τότε. Τώρα για το κύπελο, εγώ εντάξει, την άποψή μου τη ξέρετε, δεν με πειράζει, όποιος θα κερδίσει, ας κερδίσει όποιος θέλει, όποιος είναι καλύτερος, να μην υπάρχουν τραυματισμοί βέβαια και για τους δύο. Αλλά επειδή ακούω συνέχεια τώρα για το κύπελο το ένα το άλλο, τελικά όμως όλοι έχουμε μείνει, ας πούμε, για την κρίνη στην κρίνια του Ολυμπιακού, που κακώς γκρίνιαζε για μένα, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν ανέβαλε ο Ολυμπιακός, ρε παιδί, από τον τελικό του κύπελο. Δεν είπε τελικά ότι άμα γίνει στη Ριζούπολη δεν κατεβαίνω να παίξω. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό γιατί το ξεχνάνε όλοι και λένε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν ήθελε τη Ριζούπολη, αλλά δεν τον ανέβαλε ο Ολυμπιακός στο τελικό. Εκτός αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ισχυρές ότι πίσω από την απόφαση της αστυνομίας είναι Ολυμπιακός. Οπότε εγώ δεν το ξέρω αυτό. Όποιος ξέρει κάτι τέτοιο, και αν ισχύει, ας πούμε, εντάξει, καλώς. Τέλος πάντων. Τι βλέπεις? Και,
Αγωνιστικά. Και δεν βλέπω τίποτα. Μα δεν πρόκειται να δω και τον αγώνα, ρε Ηράκλειο. Τίποτα δεν βλέπω και ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με αφορά. Ούτε θα το παίξω και στοιχηματικό, α πούμε, που κάθομαι και ασχολούμαι. Οπότε δεν με νοιάζει, ό,τι και να έρθει. Απλά α πούμε, εντάξει, δεν είμαι από αυτού. Δηλαδή δεν γκρινιάζουν. Δεν παίζει ο ένα, δεν παίζει ο άλλο. Α παίξει ό,τι θέλει, παιδιά. Παίζει ο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Αυτοί που έχουν στο ρόστερ του. Τώρα άκουγα τον πρώτο που βγήκε τον Αλέξανδρο, α πούμε, θα λείπουν 5, α λείπουν 15. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί που θα παίξουν είναι παίχτες του Ολυμπιακού. Και οι αντίπαλοι θα είναι παίχτες της ΣΑΕΚ. Σωστό, ρε φίλε. Έτσι είναι, ρε. Έτσι είναι. Τι να καθόμαστε, δηλαδή, να ψάχνουμε μαντήλι, να κλαίμε, δηλαδή. Επειδή δεν παίζει ο ένας, επειδή δεν παίζει ο άλλος. Τι να κάνουμε, έτσι όπως... Σόλμα, ναι. Έπρεπε να έχει ένα καλύτερο, ένα πιο επίπεδο. Έπρεπε να έχει ένα καλύτερο, τελείωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Αυτό ισχύει, ναι. Συμφωνώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας χαιρετώ, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να πω και περαστικά στο φίλο από την Ανάκασα που τον άκουγα εχθές, ας πούμε, γιατί κάπως μου ήρθε μα όλα αυτά που άκουσα που έλεγε, ας πούμε, με τη γάμπα του. Ναι, ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος και όλοι να είμαστε καλά, να τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Μια χαρά, Παναγιώτη. Άκου 25.000 κόσμο, δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, εγώ... Άλλα χρόνια βέβαια. Πρώτη φορά που το είχα ακούσει αυτό ήταν σε ένα φιλικό του Ολυμπιακού με... Yeah. Στο Ρέντι τότε που είχε πάρει κοντά στους 20 παίχτες. Που είχε κλείσει... Ήμουν ένα μικρός, αλλά ήταν το αγαπημένο μου χειμώνας. Ήταν απίστευτο αυτό, ρε. Απίστευτο. Δηλαδή, αυτό που γινόταν εκείνο το μήνα δηλαδή με τον Ολυμπιακό ήταν το κάτι άλλο. Τίποτα. Έβλεπα ειδήσεις. Ρε, ανέβηκε να πάει. Ανέβηκε. Μπορεί να έχει γίνει καλοκαίρι βέβαια αυτό. Ανέβηκε ο Κοσκοτάς ο Σταύρος να πάρει τον Κοφίδη από τον Ηρακλή. Ναι. Και του πήγανε πέντε δελτία. Πήρε ένα πολίστα, ένα βολεϊμπολίστα, άλλο ένα παίχτη. Ό,τι είχε ο καθένας του το πήγε εκεί και τα αγόραζε. Μιλάμε για τρομερές καταστάσεις. Κοφίδης, τι παιχτάρα, ρε παιδί. Μα ήταν ήπιον τον. Ξέρεις, ήταν. Τι είχαν κάνει, ρε φίλε. Τι είχαν κάνει. Μα και δεν θυμάμαι σε μια ιστορία που είχε υποθυμήσει η μάνα ενός παιδιού. Μα ρε, εσύ. Ενός παιδιού, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Τρεις παίχτες μείνανε από. Δηλαδή, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τη σεζόν και μείνανε τρεις. Ο Τάσος, ο Μητρόπουλος, ο Αποστολάκης. Ο τρίτος ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Και ένας ακόμη τέλος πάντων. Που φύγαν όλοι οι μετάλλες. Που τους έδιωξαν όλοι τους παίχτες. Φύγανε, ρε, δεν έμεινε τίποτα. Δηλαδή, οι Καζιμιές και αυτοί. Ζελελίδης, θυμάμαι. Με το πρόβλημα στα μάτια. Ζελελίδης, ναι. Είχε. Τον τρίτο δεν θυμάμαι. Ο Μίχος ήταν ο τρίτος που έμεινε. Δεν θυμάμαι. Ήταν ένας. Όχι, πρέπει να φύγει και ο Μίχος. Πήρε τον Μπανιώτη, αγόρασε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Και το μυθικό είχε. Τότε και πρόσφατα στο YouTube και συγκινήθηκα. Είχε διοργανώσει ο Ολυμπιακός τουρνουά στη Θεσσαλονίκη. Με ΠΑΟΚ Στουτγκάρδη. Αυτό δεν το ξέρα. Υπάρχει. Δες τις χρονιές υπάρχει ένα είχε θεός, γίνει τότε με ένας θεός στο YouTube, ο οποίος έχει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όλα, χρονιά με χρονιά. Όπως θα δείχνει Αθλητική Κυριακή, Ολυμπιακός Απόλλων. Το 82-83, σεζόν 83-84, 84-85. Όλα. Και τα φιλικά της προετοιμασίας, τα στιγμιότυπα που δείχνει. Θυμάσαι πώς λέγεται ο λογαριασμός. Γιατί τους ψάχνω αυτούς τους παλιούς. Θα σου πω τώρα. Και μάλιστα στη χρονιά του Κοσκοτά που λες το καλοκαίρι, ξεκινάει με το τουρνουά του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη με πάνω και στον Κάρδη και φιλικό με μια βραζιλιάνικη ομάδα. Και με την Άιντραχτ θυμάμαι είχε παίξει τότε. Ναι, γιατί με το γραφείο Τέταρτη. Και είχε παίξει ο Τέταρτη και τραυματίας και ο Λάσπορ και το. Και με τις δύο ομάδες. Δεν θυμάμαι είχε παίξει με τις δύο. Με εμάς είχε βγάλει την ασίστ στο Μητρόπουλο στο 1-0. Και με έπαιξε και Κορυδαλός, ξέρω. Σου λέω τότε ήταν. Άλλες εποχές τώρα, αυτές ήταν, δεν υπήρχε. Εντάξει, και να το ήταν επανάληψη. Με τον Τέταρτη δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πλέον. Τι να σου πω, δηλαδή θα γινόταν. Πες να φέρε τώρα Ολυμπιακό στο Μέση. Εντάξει, δεν ήταν Μέση. Δεν ήταν, όχι. Ήταν γιατί υπήρχε Μαραντόνα τότε. Υπήρχαν... Δεν σου λέω αυτό. Ρε παιδί μου, ήταν. Τι να σου πω τώρα. Ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη τη Μπάγκερ. Να φέρει αυτόν, να σου τώρα. Αφού Λεβαντόφσκι, α πούμε. Πρέπει να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Για που να το ξέρει και πολύ ο κόσμο και. Το Τέταρτη δεν ήταν. Κάτσε να το βρω το φίλο. Πάμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Αυτό είναι φιλικό. Το θέλω Παναγιώτη στο φινέλε. Τι κάνετε κύριε Οικονομάκο, δεν σας ακούω λίγο νισταγμένο. Μήπως ξεκινήσαμε κύριε Οικονομάκο. Είσαστε λίγο νισταγμένος λέω.
Ναι, γιατί κοιμόμουν και τώρα πίνω ένα καφέ. Μάλιστα. Γιατί, Πάσχω εδώ και ένα χρόνο, ναι, από το αριστερό μάτι από νηματοειδή κερατίτιδα. Είναι μία πάθηση που δεν μπορείς να βλέπεις μακριά, τα βλέπεις στα μπά και σχηματίζεται απάνω στο μάτι ένα πράγμα σαν νήμα. Λοιπόν, έκανα θεραπεία ένα χρόνο, μου είχε περάσει, έβαλα ένα σχετικό κολύριο για 6 μήνες τώρα και λάτωσα τη θεραπεία γιατί νόμιζα ότι έγινα καλά και μου ξαναπαρουσιάστηκε. Και δεν έβλεπα χτες πριν ξυπνήσω, πριν κοιμηθώ. Λοιπόν, έβαλα λίγο κολύριο, ναι, και κοιμήθηκα και τώρα που σηκώθηκα πάλι βλέπω καλύτερα. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, να μπορέσω να αποφύγω πάλι τη θεραπεία από την αρχή. Μάλιστα. Έχουμε καμία ερώτηση ακροατού? Όχι, είναι τέτοια η ώρα. Δεν σας περίμεναν τέτοια ώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα πρέπει να το πω, αλλά είναι. Την εξέταση την κάνατε τελικά, πήγατε στο γιατρό? Την κολονοσκόπηση και την γαστροσκόπηση. Ναι, ναι. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, φίλε. Ναι, εντάξει, γιατί άμα πρέπει να γίνουν. Κοίταξε να δεις, άμα εδώ, υπάρχει πράγμα. Πρώτη ερώτηση, ακροατή. Τι καφέ πίνετε, λέει. Τι πράγμα. Τι καφέ πίνετε? Εσπρέσο, φρέντο εσπρέσο. Μάλιστα. 2 η ώρα τη νύχτα. Σωστός, ωραίος. Έχω κοιμηθεί όμως 4 ώρες. Εντάξει, θα κοιμηθείτε και τώρα έτσι, 1-2-6. Γιατί είναι ωραίο το πρωινό. Να είστε μια χαρά. Πάρτε και μια τυροπιτούλα για πρωινό. Τζάμι. Καλή ιδέα. Πω, τι έχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Νίκος Κυρίτσης είναι, και να ξέρετε. Όλα σου λέω. Έγινε κύριε Οικονομάκο. Μα δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Έχει και άλλα. Εθνική Ελλάδος. Απίστευτα πράγματα έχει. Μπάσκετ. Να είσαι καλά, κύριε Οικονομάκο. Εγώ έχω χαζέψει. Γιατί τα βλέπα πολλές μια χρονιά με χρονιά. Μιλάμε για θησαυρό, ρε φίλε. Ναι, ναι. Έχει φιλικά παιδάκι μου, σου λέω. Ξεκινάει, ας πούμε, η σεζόν, σου δείχνει τα φιλικά που έχει. Και δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι και πολύ, γιατί βλέπω λίγες προβολές. Και χίλια άτομα τον ακολουθούν. Πω, ρε φίλε, έχει το μάτς. Έχει ολόκληρο το μάτς. Ναι. Το είχε δείξει γιατί πήγαινα. Επέστρεφα από άδεια στο στρατό και το έβλεπα στο πλοίο. Σούπερ Κάπ Ιταλία, Νάπολη, Γιουβέντους 5-1, νομίζω έχει έρθει. Το 90, 1η Σεπτεμβρίου του 90 και το έχει όλο. Έχει πολλά πράγματα πάντως. Εγώ το έχω δει. Να είναι καλά ο φίλος, πραγματικά μπράβο του, ρε παιδί μου. Έχει και συνεντεύξεις μέσα στα παιχνίδια. Lakers. Μάτσα ολόκληρα, NBA. Δεν το είχα παρατηρήσει τόσο πολύ, γιατί πήγαινε, ξέρεις, από παιχνίδι από χρονιά Ολυμπιακού σε χρονιά Ολυμπιακού. Με δηλώσεις, με Χατζίδη να είναι μεταφρασίς δετάρι. Πάντως, παιδιά, άμα έχετε χρόνο ή οτιδήποτε εσείς που ξενυχτάτε, χαζέψε λίγο Νίκος Κυρίτσης. Ναι, ναι. Έχει τρομερά πράγματα. Παπαποστόλη, κοίτα εδώ, Παπαποστόλη. Σάβιτσεφ, βλέπω. Ωραία πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε εμείς εδώ, το δίδυμο την Κυριακή.